Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Νομίζω θα πρέπει να με ακούτε, αλλά ας επιβεβαιώσει κάποιος ότι με ακούτε και με βλέπετε, για να είμαστε σίγουροι. Ναι, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο σεμινάριο της σειράς σεμιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της έδρας Jean Monnet Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία κατέχει ο αναπληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος Τσαδίρας, με τίτλο «Διεθνή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Την προηγούμενη φορά καλύψαμε το θεωρητικό, κάναμε μια σύντομη επισκόπηση, ας πούμε, καλύτερα δεν καλύψαμε, κάναμε μια σύντομη επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο εξετάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πλειονότητα της ακαδημιακής βιβλιογραφίας και αυτό περιλάμβανε την κύρια προσέγγιση που ήταν ο διαχωρισμός, που είναι ο διαχωρισμός μεταξύ καθολικότητας και πολιτισμικού σχετικισμού και των σταδίων, των ενδιάμεσων σταδίων που υπάρχουν και υπάρχει και μία προσέγγιση ίσονος μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία είναι πιο πρακτική και αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι διαφορετικοί βαθμοί καθολικότητας και πολιτισμικού σχετικισμού ή καλύτερα πώς ο συνδυασμός αυτό θα μπορούσε να αιτιολογηθεί θεωρητικά. Και αυτή η οπτική χρησιμοποιείται περισσότερο από κυρίως νομικούς. Ενώ η βασική οπτική, η οποία ήταν η διαφορά μεταξύ καθολικότητας και πολιτισμικού σχετικισμού, χρησιμοποιείται από πολιτικούς επιστήμονες, οι οποίοι συντελούν και την πλειονότητα των ακαδημαϊκών που ασχολούνται, τουλάχιστον από θεωρητικής άποψης, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αφού το ολοκληρώσαμε αυτή τη σύντομη επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου, μετά κάναμε μια σύντομη ιστορική επισκόπηση από την αρχαιότητα μέχρι το 1945. Και ο λόγος που σταματήσαμε στο 1945 ή τέλος πάντων που υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ προ και έπειτα 1945 εποχής όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι διότι πρώτο 1945 δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα ή καλύτερα δεν υπήρχε το ενιαίο πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιώματων, καθορισμού και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο γνωρίζουμε σήμερα, πρώτο 1945. Όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, ήδη από την αρχαιότητα, από την μακρά αρχαιότητα, δηλαδή από το 1800 π.Χ. και έπειτα, υπήρχαν διαφόρων ειδών, ας πούμε, νομοθεσίες ή τέλος πάντων κανόνες, οι οποίοι προστάτευαν κάποια δικαιώματα και τιμωρούσαν τις παραβιάσεις κάποιων άλλων, έναν αριθμό εκ των οποίων σήμερα περιλαμβάνεται σε αυτό που ονομάζουμε εμείς πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά δεν υπήρχε καθορισμένο πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερα, κάποια από τα δικαιώματα τα οποία προστατεύονταν, τέλος πάντων, κάποιοι από τους κανόνες, κάποια δικαιώματα προστατεύονταν μέσω των κανόνων που υπήρχαν από την αρχαιότητα μέχρι το 1945, περιλήφθηκαν μετά το 1945 ως ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν θυμάστε, εξετάσαμε, γι' αυτό είπα 1800, τον κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι το αρχαιότερο, ίσως η αρχαιότερη νομοθεσία που σώζεται ως σήμερα, και είναι ποινικής φύσεως φυσικά, η οποία δεν έχει, πρώτο 1945 δεν υπήρχε τόσο η έννοια της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οποία όμως νομοθεσία όπως και οι υπόλοιπες άλλων πολιτισμών της ύστερης αρχαιότητας προστάτευαν
τα δικαιώματα αυτά εν την πράξη, δηλαδή τιμωρούσαν την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών. Και γι' αυτό είπαμε ότι το αρχαιότερο, ένα από το αρχαιότερο είδος δικαίου που υπάρχει, δικαίου, όχι διεθνούς δικαίου, δικαίου γενικώς, είναι το ποινικό δίκαιο. Είτε ως πάνω αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, που κατηγοριοποιούμε εμείς σήμερα ως ποινικό δίκαιο. Οπότε γι' αυτό υπήρξε ο διαχωρισμός. Ξεκινήσαμε τον κώδικα του Χαμουραμπή που ήταν στην Μέση Ανατολή. Μετά περάσαμε όσον αφορά τα ιστορικά στην επιρροή των διαφόρων θρησκειών στο καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα, κυρίως της χριστιανικής θρησκείας μέσω του της διακήρυξης δικαιωμάτων του Bill of Rights του Ηνωμένου Βασιλείου και διαφόρων προσεγγίσεων της θρησκείας αυτής κατά αυτής. Και φυσικά μετά είδαμε κάποιες προσεγγίσεις στις έννοιες που αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα ως ανθρώπινα δικαιώματα από το Ισλάμ, το Βουδισμό, τον Ιουδαϊσμό και τον Κονφουκιανισμό. Και μετά επιστρέψαμε χρονικά εν μέρη πίσω, αν και αυτές οι θρησκείες υπήρξαν προ της χρυσής εποχής της αρχαίας Ελλάδας. Δηλαδή οι θρησκείες αυτές ξεκίνησαν και ήταν σύγχρονες πάνω κάτω με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό στον ελλαδικό χώρο που υπήρξε γύρω στο 1200 π.Χ. Εκεί πέρα. Οπότε μετά περάσαμε σε περισσότερο φιλοσοφικές βάσεις για ένα πλαίσιο δικαιωμάτων το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα ως πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και φυσικά εκεί εστιάσαμε στην πολιτική φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και προχωρήσαμε στο 13ο αιώνα και μετά δεν είναι ορθό να πούμε στη δημιουργία, αλλά τέλος πάντων στην εδραίωση της συνταγματικής τάξης και την επέκταση και εμβάθυνση αυτού που ονομάζουμε δημόσιο δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο από το 17ο αιώνα και έπειτα, δηλαδή από την αναγέννηση και μετά. Με φιλοσόφους όπως ο Τζον Λοκ και ο Μοντεσκιέ. Και αυτό είναι σημαντικό διότι το πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως υπάρχει σήμερα είναι στη βάση του ανήκει στην κατηγορία δημόσιο δικαίου. Είναι δημόσιο διεθνές δίκαιο στην πλειονότητά του. Όσον αφορά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, τα οποία θα δούμε σήμερα το πώς ξεκίνησαν τουλάχιστον, εκεί είναι διεθνές ποινικό δίκαιο, αλλά στην πλειονότητά του το πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανήκει στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Οπότε η ανάπτυξη του δημοσίου δικαίου και του συνταγματικού δικαίου ήταν σημαντική όχι τόσο από την οπτική της περίληψης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο από τον τρόπο με τον οποίο και το είδος μέσω του οποίου θα προστατευόντουσαν αυτά τα δικαιώματα εν τέλει. Διότι υπενθυμίζω, ίσως θα γνωρίζετε, ότι πριν το 17ο αιώνα δεν υπήρχε η έννοια κράτος. Υπήρχαν βασίλεια, υπήρχαν αυτοκρατορίες και ως ένα μεγάλο βαθμό ήταν αρκετά αποκεντρωμένα. Δηλαδή, ναι, όντως υπήρχε ένας βασιλιάς ή μια βασίλισσα ή ένας αυτοκράτορας, αλλά ακόμα και σε πολιτισμούς άσχετους με την ευρωπαϊκή, με το δυτικό πολιτισμό, δηλαδή με την ευρωπαϊκή ήπειρο σε εκείνη τη φάση και μετά με την αμερικανική ήπειρο, όπως ας πούμε ο κινέζικος πολιτισμός, ακόμα και εκεί, ως ένα μεγάλο βαθμό, απουσίαζε η ύπαρξη κεντρικής εξουσίας με τόσες αρμοδιότητες συγκεντρωμένες σε αυτήν. Σε όλες υπήρχαν κεντρικές εξουσίες, ας πούμε, το παράδειγμα της Κίνας, υπήρχαν δυναστείες. Αλλά και πάλι, όπως και στην Ευρώπη, για ένα μεγάλο διάστημα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρώτου 17ου αιώνα, δεν υφίστατο
κράτος με την έννοια που το κατανοούμε σήμερα, αλλά η κεντρική εξουσία βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε διάφορους ευγενείς οίκους ούτω καθεξής, οι οποίοι κυριαρχούσαν σε επιτόπιες χωρισμένες γεωγραφικές περιοχές. Ωραία, τα γνωστά φέουδα, για παράδειγμα, στο παράδειγμα της υπηρετικής Ευρώπης κατά την εποχή πριν το 17ο αιώνα. Οπότε δεν υπήρχε η έννοια αυτή καθ' αυτή. Κυρία Σταμίρη, νομίζω ακούγομαι, άρα μάλλον εσείς έχετε κάτι. Εκτός αν όντως δεν ακούγομαι, οπότε ας με ενημερώσει κάποιος. Σας ακούμε κανονικά, πολύ καθαρά. Ωραία, υπέροχα, εντάξει. Συνεπώς, η δημιουργία του κράτους ήταν σημαντική ως ένα μεγάλο βαθμό για να υπάρξει μετά η δημιουργία ενός διεθνούς δικαίου, διότι η δημιουργία, είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά, η θρησκεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως η χριστιανική θρησκεία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η θρησκεία μέχρι το 17ο αιώνα έπαιζε και ένα πολύ βασικό ρόλο στο σε τι συνίστατο μια αυτοκρατορία. Ωραία, δηλαδή δεν υπήρχε το κράτος όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα σαν δημόσιο, σαν μια μορφή διακυβέρνησης. Υφίσταται όντως ο αυτοκράτορας, ο οποίος στην δυτική πλειονότητα των περιπτώσεων είχε την υποστήριξη της Εκκλησίας. Των εκπροσώπων της θρησκείας δηλαδή, και σε αυτήν βασιζόταν η κυριαρχία του. Οπότε, κατά μία έννοια, σε πολλές περιπτώσεις, ό,τι κεντρική εξουσία υπήρχε, αν και την ασκούσε ο αυτοκράτορας ή ο εκάστοτε βασιλιάς, επί της ουσίας ασκούνταν σε πολύ μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη και την ανοχή της θρησκείας. Η ύπαρξη κράτους, η ύπαρξη διαχωρισμού, η δυνατότητα διαχωρισμού της ύπαρξης του κράτους από την Εκκλησία, αρχής γενομένης από το διαχωρισμό της ύπαρξης ενός ηγέτη, σε εκείνη την περίοδο ακόμα ενός βασιλιά, ενός αυτοκράτορα, ανεξαρτήτως από την υποστήριξη ή όχι της θρησκευτικής τάξης, ήταν μια ιδέα η οποία δεν υπήρχε πριν τον 17ο αιώνα. Και φυσικά η ύπαρξη του κράτους σαν οντότητα, όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ακολούθησε μετά. Αλλά ακόμα και η ύπαρξη ενός βασιλιά, ο οποίος δεν εξαρτώταν απαραίτητα από τη θρησκεία, από τους εκφραστές ή από τους εκπροσώπους μιας θρησκείας, ήταν κάτι τελείως ξένο για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Οπότε δεν υπήρχε καν κρατική εξουσία, πριν το 17ο αιώνα, κρατική εξουσία του βασιλιά. Υπήρχε ως ένα μεγάλο βαθμό θεοκρατική εξουσία ή τέλος πάντων κρατική εξουσία, η οποία ασκούντανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ανοχής της Εκκλησίας. Άρα ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Αυτοκράτορα-Βασιλέα για να έρθει αργότερα η δημιουργία και κράτους πάνω σε αυτό ξεκίνησε τον 16ο αιώνα θεωρητικά και επήλθε το 17ο. Έως τότε ο βασιλιάς οριζόταν από το Θεό. Ακόμα και σήμερα, παρότι μετά από ένα σημείο, λόγω διάφορων κοινωνικο-ιστορικών λόγων, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο τότε βασιλιάς διαφώνησε με την Εκκλησία και αποφάσισε να τα μαζέψει και να κάνει δική του Εκκλησία, επί της ουσίας το Ηνωμένο Βασίλειο Μονάρχης είναι αρχηγός της Εκκλησίας. Ωραία. Λόγω διαζυγίων και πολλών άλλων πραγμάτων, τα οποία έφεραν σε ρήξη τον τότε βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας με την Καθολική Εκκλησία, ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση, μέχρι σήμερα, ο εκάστοτε μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου στέφεται, να ρωτήσω, γιατί πήρα παραμάζω, γνωρίζει κάποιος από ποιον στέφεται ο μονάρχης?
τώρα, ας πούμε, επευκαιρίας που ανέλαβε ο Κάρολος, ποιος τον αναγνώρισε σαν αυτοκράτορα, ποιος τον όρισε σαν αυτοκράτορα. Εντάξει, έχει κληρονομικό δικαίωμα, αλλά ποιος τον όρισε. Ποιος έβαλε το στέμμα πάνω στο κεφάλι του, γνωρίζει κάποιος. Θα δώσω λίγο χρόνο, μπας και γνωρίζει κάποιος και θέλει να συνεισφέρει στη συζήτηση. Κύριε, Σιάθας είναι ή Σιαθάς. Δεν ξέρω, θα με συγχωρήσετε. Ναι, ελάτε. Κύριε Σιάθα, ελάτε. Δεν σας ακούω καθόλου. Ναι, κύριε Σιάθα, απλά δεν ακούγεστε. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Πολύ, πολύ σωστά. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας λέγεται Αρχιεπίσκοπος του Κάτερμπερι. Ωραία. Αυτός είναι που βάζει το στέμα του βασιλιά, το βασιλικό στέμα πάνω στον εκάστοτε βασιλιά ή στην εκάστοτε βασίλισσα. Και από τότε θεωρείται ότι αυτός είναι βασιλιάς ή βασίλισσα. Οπότε, ακόμα και στην περίπτωση όπου ο ίδιος ο μονάρχης είναι αρχηγός της Εκκλησίας, διότι ο αρχηγός δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος, ο αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο βασιλιάς, ο εκάστοτε βασιλιάς της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο εκάστοτε βασιλιάς. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί ο ίδιος να στεφθεί. Δηλαδή τον στέφεται από τον καθήλυν εκπρόσωπο της θρησκείας, ο οποίος είναι ο αρχιεπίσκοπος. Τον καθαρά δηλαδή θρησκευτικό ηγέτη, παρότι αυτός, ακόμα και με εκκλησιαστικούς όρους, είναι υφιστάμενος του μονάρχη. Επί της ουσίας, σε εκκλησιαστικούς όρους, είναι σαν κάποιος να αναγνωρίζει, κάποιος υφιστάμενος, να ορίζει έναν προϊστάμενο. Αλλά ακόμα και έτσι, θεωρείται ότι η θρησκεία είναι αυτή που υποστηρίζει. Και αυτό γιατί γινόταν, είναι πολύ ξεκάθαρος ο λόγος, διότι υπήρχε κληρονομικότητα και θεϊκός ορισμός του μονάρχη. Δηλαδή ο μονάρχης υπηρετούσε ως μονάρχης γιατί είχε οριστεί από το Θεό. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη? Η Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία όριζε τον εκάστοτε μονάρχη. Γι' αυτό. Ο διαχωρισμός λοιπόν ότι ο μονάρχης, ακόμα και αν οριζόταν από το Θεό, είχε υποχρέωση, όχι μόνο στο Θεό, αλλά είχε υποχρέωση στο Θεό να φροντίζει τους πολίτες του, τέλος πάντων τα υποκείμενά του σε εκείνη τη φάση ακόμα, ξεκίνησε το 15ο αιώνα, τόσο αργά. Πριν το 15ο αιώνα και μετά πάνω κάτω από την πτώση του Βυζαντίου, ή αν είστε λίγο και πιο απεσιόδοξοι, λίγο πιο κριτικοί της περίοδος του Βυζαντίου, ήδη πριν από το Βυζάντιο, για έναν αριθμό αιώνων, θεωρούνταν ότι ο βασιλιάς ορίζεται από το Θεό και είναι υπόλογος μόνο στο Θεό. Δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση στα υποκείμενά του. Ωραία. Και κυριαρχεί όπως κυριαρχεί. Άρα, αυτό ήταν σημαντικό. Από εκεί ξεκίνησε η δημιουργία του κράτους ως σύγχρονη οντότητα, την οποία γνωρίζουμε σήμερα. Ωραία. Από αυτό ήταν ο πρώτος διαχωρισμός και μετά δημιουργήθηκε το κράτος. Οπότε και ο κοινοβουλευτισμός και το καθεξής με τον Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέραμε και την προηγούμενη φορά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πριν προχωρήσουμε, οπότε τα καλύψαμε αυτά, προχωρήσαμε μετά στις δύο επαναστάσεις οι οποίες καθόρισαν την σύγχρονη ιστορία μετά το 16ο αιώνα, πρώτα την Αμερικανική Επανάσταση και λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, και γιατί μας αφορούν όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι η διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη στην καρδιάκη της Γαλλικής Επανάστασης αποτελέσαν θεμελιώδη κείμενα μαζί με το Bill of Rights του Ηνωμένου Βασιλείου στη διαμόρφωση αυτού που έμελε να καθοριστεί ως ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε προχωρήσαμε μετά, καλύψαμε το
την κοινωνία των εθνών, φτάνοντας στον 20ο αιώνα, ως ένα βαθμό αποτυχία να αποτρέψει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κοινωνία των εθνών και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ακολούθησε μετά και τη συμφωνία των Χάρτη του Ατλαντικού. Ήταν μια συμφωνία 8 αρχών μεταξύ του Προέδρου, τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Franklin D. Roosevelt και του τότε Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Winston Churchill, για το πώς θα έπρεπε να είναι ο μεταπολεμικός κόσμος προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 1942, οδεύοντας προς το τέλος του πολέμου, την προσυπογραφή στις αρχές του χάρτη, στις αρχές της χάρτας αυτής, 26 κρατών, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν και η Ελλάδα, ήδη από τότε. Ωραία. Επίσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η σήμερα Ρωσία. Τότε ακόμα, Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Κρατών. Ωραία. Όπως και η Κίνα. Και εκεί σταματήσαμε τις υπογραφές. Η διακήρυξη της προσυπογραφής αυτής έφερε τον τίτλο «Διακήρυξη από τα Ηνωμένα Έθνη». Και εκεί ξεκίνησε ο όρος Ηνωμένα Έθνη, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει πρώτος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, FDR. Πάμε να δούμε τώρα, να συνεχίσουμε από εκεί. Το έκλεισα κατά λάθος. Ναι, αλλά δεν με αφήνει. Δώστε μου ένα λεπτό, προσπαθώ να μοιραστώ, αλλά... Ωραία, δεν είμαστε. Ωραία, βλέπουμε όλοι το... Εντάξει, το βλέπω κι εγώ, okay. Δεν το ανοίγω... σε προβολή, διότι είναι όντως έτσι. Άμα το ρίξω σε προβολή, δεν θα προχωράνε οι διαφάνειες. Οπότε θα πρέπει να το υποστούμε έτσι όπως είναι. Λίγο περίεργο σαν PowerPoint, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα, ξεκινάμε από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ως σήμερα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ας κάνω και στην ερώτηση. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ποιος μπορεί να μας πει πολύ γρήγορα ποιες ήταν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου? Πάνω κάτω ίδιες που ήταν και στο πρώτο, αλλά ας δούμε κάποιος αν θα μπορούσε να συνεισφέρει συντόμως. Δεν είναι και τρομερά δύσκολη ερώτηση. Κάποιος που θα ήθελε να συνεισφέρει, ποιες ήταν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Οι κύριες αντιμαχόμενες δυνάμεις. Μετά το 1941-42. Εντάξει, θα δώσω λίγο χρόνο, βάσει και ενδιαφέρεται κάποιος, για να μην μιλάω συνέχεια εγώ. Έλατε, κυρία μου, Σάι. Γεια σας, καλησπέρα. Φοβάμαι μην κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος... Μη φοβάστε καθόλου. Δεν είναι. Άμα δεν κάνετε λάθος, άμα γνωρίζετε την απάντηση, δεν θα ήσασταν εδώ. Θα γνωρίζετε ήδη, οπότε δεν θα ερχόσασταν. Ήταν οι συμμαχικές δυνάμεις, αν δεν κάνω λάθος. Οι δυνάμεις του άξονα, Μεγάλη Βρετανία, είπα, και η Σοβιετική Ένωση. Η Βρετανία, ποιες οι άλλες είπατε αυτές, ποιες ήταν? Του άξονα... Ωραία. Αυτές είναι του άξονα ή οι συμμαχικές? Ναι, ήταν οι τρεις μεγάλοι που ήταν... Τώρα αγχώνομαι κιόλας. Ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση.
Ωραία. Αυτές ήταν από τη μία πλευρά. Ναι. Και ωραία. Μετά Δανία, Νορβηγία, Γερμανία. Κάτι περιδεύω. Πολύ δύσκολα. Πήγαινε και στην εύκολα. Γερμανία, Ιαπωνία ήταν από την άλλη. Και Ιταλία. Γερμανία, ναι, Γερμανία, Ιαπωνία και Μεγάλη Βρετανία, είπα, και Σοβιετική Ένωση από την άλλη. Σωστά. Και την Ιταλία, μην ξεχάσετε. Α, ναι, καλέ, του Μουσολίνη. Φυσικά, έχετε δίκιο. Σωστά. Η Ιταλία, η οποία ειρήσουνε παρόντο φασισμό στην Ιταλία, ξεκίνησε πρώτου ναζισμού στη Γερμανία, αλλά η φιλοσοφία του φασισμού δεν συνάδει απόλυτα σε όλες τις πλευρές με την φιλοσοφία, τέλος πάντων, με τις απόψεις του φασισμού, με τις απόψεις του ναζισμού. Μία πολύ σημαντική διαφορά του φασισμού είναι ότι είναι στη βάση της μία πολύ... είναι μία άποψη του κράτους ενός σχεδόν άκρα του προστατευτισμού. Ο φασισμός δεν ενδιαφέρεται σχεδόν καθόλου. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο φασισμό σχεδόν καθόλου για επέκταση. Δεν έχει καμία επεκτατική τάση. Έχει πάρα πολύ προστατευτισμό, πάρα πολύ παραδοσιακές αξίες κτλ. Αλλά εστιάζει μέσα στο ίδιο το κράτος. Σε αντίθεση με την άποψη του ναζισμού, τέλος πάντων έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την εκλογή του Χίτλερ στην εξουσία και την κατάργηση των δημοκρατικών θεσμών από αυτόν και ούτω καθεξής, τα οποία υποθέτω λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, στην οποία περίπτωση ο ναζισμός έχει ίσως αντίστοιχες, όχι τις ίδιες, παραδοσιακές αξίες και ούτω καθεξής, απλά δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο χαρτί της φυλής, δηλαδή στο ίδιο της φυλής, ενώ ο φασισμός δεν έχει ιδιαίτερα φιλετική προσέγγιση, φιλή εννοώ, όχι φίλο, έτσι. Και ο ναζισμός, τουλάχιστον έτσι όπως εφαρμόστηκε εν τέλει από τον Χίτλερ, είχε πάρα πολύ επεκτατικές τάσεις. Ο φασισμός όμως προϋπήρχε και ο Μουσολίνη. Οπότε ο Μουσολίνη δεν ήταν πάνω 200% υπέρ, απλά θεώρησε ότι μια συνεργασία με τον Χίτλερ όταν εκλέχθηκε στη Γερμανία και κατήργησε τους δημοκρατικούς θεσμούς και ούτω καθεξής, θα ήταν προς όφελος της Ιταλίας. Και επειδή μοιραζόντουσαν και πολλές αντίστοιχες προσεγγίσεις σε διάφορα θέματα, παραδοσιακά κτλ., της παράδοσης, απολυταρχίας, ανελευθερίας αντιπολίτευσης και ούτω καθεξής, αντίθετων ιδεών, επειδή συμφωνούσαν οι προσεγγίσεις αυτές σε αρκετά σημεία, το θεώρησε ότι θα ήταν προς όφελος της Ιταλίας. Και προς το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή, γι' αυτό είπα μετά το 1941-1942, ήταν και η Ιαπωνία στον άξονα. Προς το τέλος, τέλος πάντων, ανέλαβε πιο ηγετικό ρόλο. Και ο λόγος για τον οποίο ανέλαβε ηγετικό ρόλο είναι προφανώς η επίθεση στο Pearl Harbor των Ηνωμένων Πολιτείων, η οποία ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος οδήγησε στη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έως τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα στις αρχές του Παγκοσμίου Πολέμου είχαν τηρήσει μια αρκετά αποστασιοποιημένη στάση, δεδομένου του γεγονότος ότι ήδη είχαν συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν έντονα προβλήματα. Διότι στην ενδοπολεμική περίοδο, θα σας θυμίσω, είναι το 1930 που ήταν το μεγάλο κράχ, το οποίο χτύπησε ιδιαιτέρως πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Υπηρετική Ευρώπη φυσικά και την Αγγλία, αλλά ιδιαιτέρως πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε δεν ήταν και εντός εισαγωγικών τρελαμένοι να συμμετάσχουν σε ακόμα έναν πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μια Ήπειρο η οποία, όπως σας είχα πει και πριν, η ιστορία της είναι χιλιετιών, στις οποίες, κατά τη διάρκεια των οποίων συνεχώς πολεμούν διάφορες αυτοκρατορίες, η μία με την άλλη, για την κυριαρχία αυτής της Ηπείρου. Οπότε δεν ήταν και ιδιαίτερα θερμή. Σιγά-σιγά, όσο ιδιαίτερα ο Χίτλερ αποκτούσε και περαιτέρω επεκτατικές τάσεις και βλέποντας ότι πλέον ζοριζόταν και η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία, τέλος πάντων, να τον σταματήσει και βλέποντας ότι η Αγγλία πλέον είχε ξεμείνει και από όπλα,
οι Άγγλοι δεν είχαν οι δυνατότητες, είχαν πλέον αντεπίθεση, άρχισαν να εξανεμίζονται και συνειδητοποιώντας ότι σιγά σιγά θα υπήρχε επέκταση του Χίτλερ και στην άλλη πλευρά του ωκεανού, ή ότι ήταν πιθανό, διότι και ο Χίτλερ δεν εξέφρασε ποτέ έντονη, τον απασχολούσε πολύ περισσότερο η Ευρώπη, δεν εξέφρασε έντονη ούτε καν για την Αγγλία τόσο πολύ, απλά η Αγγλία πίεσε, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τότε, κανείς όμως δεν ξέρει τι θα γινόταν μετά. Οπότε έτσι και με αφορμή το Pearl Harbor μπήκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πλευρά των συμμάχων. Οπότε έχουμε την πλευρά των συμμάχων. Κυρίως ήταν η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση. Για τη Γαλλία που γράφει η κυρία Ζάχου, είναι συζητήσιμα τα πράγματα. Αν θα θυμάστε, η Γαλλία, η μισή Γαλλία, επί της ουσίας συνθηκολόγησε με τον Χίτλερ. Και όχι ιδιαίτερα μετά από ιδιαίτερο πόλεμο ή μάχη. Ναι. Η άλλη μισή Γαλλία είναι η γνωστή Γαλλία, η οποία είχε την τεράστια υπόγεια αντίσταση, η οποία κράτησε σε πολύ μεγάλο βαθμό απασχολημένους τους Γερμανούς εκείνης της περίοδου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, χωρίς να τους αφήσουν σε ησυχία. Πολύ σημαντικό δίκτυο. Πολύ σημαντικό δίκτυο προστασίας διαφόρων φυλών που ήταν έναντι των οποίων ήταν έναντι των οποίων ήταν οι Γερμανοί, κυρίως Εβραίων. Και είχαν και εξόριστη κυβέρνηση οι Γάλλοι, αλλά υπήρχε και η Γάλλη υπήρχε η μισή χώρα, η οποία είχε κανονική κυβέρνηση, η οποία ήταν κατοχική κυβέρνηση, το πούμε έτσι, η οποία όμως συνδικολόγησε με τους Γερμανούς. Ελάτε, κυρία Μουτσάι, ναι. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, έχει μείνει από πριν. Συγγνώμη. Να, εντάξει, εντάξει. Ναι, σωστά, κύριε Σιάθα, ήταν η κυβέρνηση BC που συνδικολόγησε. Και αυτό οι Γάλλοι ως ένα βαθμό το φέρουν βαρέως. Διότι σε αντίθεση, ας πούμε, με το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν συνδικολόγησε ποτέ. Έχοντας και τη Σοβιετική Ένωση που πάλι δεν συνδικολόγησε ποτέ, έχοντας και οι δύο τεράστιες απώλειες. Μάλιστα, ίσως θα γνωρίζετε ότι το κράτος το οποίο επιβαρύνθηκε με τις μεγαλύτερες απώλειες μακράν σε ανθρώπους, περιλαμβάνοντας στρατιώτες και άμαχο πληθυσμό, ήταν με μεγάλη διαφορά η Ρωσία. Δεν ήταν ούτε το έθνος των Εβραίων, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε κανένα άλλο κράτος. Η Ρωσία υπέστη τις χειρότερες απώλειες σε ανθρώπινο πληθυσμό, σε πληθυσμό, όταν εάν προσμετρήσουμε και στρατιωτικό προσωπικό και άμαχο πληθυσμό. Κυρίως γιατί όταν ο Χίτλερ, κάνοντας το ίδιο λάθος πάνω κάτω με τον Ναπολέοντα, μπήκε πολύ γρήγορα στη Ρωσία χωρίς να, ή τέλος πάντων είτε υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες του στρατού του, είτε υποεκτιμώντας την έκταση και τη βαναυσότητα του χειμώνα καθώς προχωρούσε όλο και πιο μέσα, ή ίσως την υποεκτίμησε την έκταση της Ρωσίας που θα έπρεπε να καλύψει αυτόν τον χειμώνα, όταν άρχισε να χάνει και άρχισε να τραβάει τις δυνάμεις πίσω, αυτές οι δυνάμεις έκαιγαν ό,τι υπήρχε καθώς υποχωρούσαν. Οπότε και αρκετά μετά την υποχώρησή τους, ο άμαχος πληθυσμός δεν είχε να τραφεί με τίποτα. Και λιμοκτονούσε κυριολεκτικά. Και μιλάμε εδώ, λιμοκτονούσαν εκατομμύρια. Ωραία. Άρα αυτά είναι. Έτσι ένα context λίγο για το, για το πώς διαμορφώθηκαν. Context τέλος πάντων δεν είναι, και πάλι πολύ γρήγορη επισκόπηση για το πώς διαμορφώθηκαν λίγο οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης σημαντικό να αναφέρω ότι όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες αναγκάστηκαν να ήταν εξόριστες, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποτελούν δύο δυτικά κράτη στα οποία δεν έχει πατήσει ποτέ κατακτητής. Στις μεν Ηνωμένες Πολιτείες στο σύντομο, σχεδόν μισή χιλιετία διάστημα που υπάρχουν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ευρωπαϊκά κράτη είναι σύντομο. Δεν έχει πατήσει ποτέ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε πατήσει, αλλά προχιλιετιών, όταν ήταν οι Ρωμαίοι. Από τους Ρωμαίους και μετά,
δεν είχε πατήσει. Βομβαρδίστηκε έντονα μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολύ έντονα. Καταστράφηκαν πάρα πολλά πράγματα και πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάτησε ξένος κατακτητής. Οπότε, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, εντάξει, η κυβέρνηση της Γαλλίας μισά-μισά ήταν, αλλά υπήρχαν και κυβερνήσεις οι οποίες αντιστάθηκαν σφόδρα. Από τους πληθυσμούς που αντιστάθηκαν σφόδρα, ο πληθυσμός που αντιστάθηκε περισσότερο από όλους, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τους σχετισμούς δυνάμεων, ήταν οι Έλληνες. Ο Χίτλερ δεν επιθυμούσε ιδιαίτερα ρήξη με την Ελλάδα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι θεωρούσε ότι οι Έλληνες ήταν απόγονοι της Άριας Φυλής και άρα μοιραζόντουσαν γενετικό υλικό ή ό,τι πίστευε αυτός τέλος πάντων ότι υπήρχε, κοινά χαρακτηριστικά με το απόγειο της ανθρώπινης ύπαρξης που ήταν η Άρια Φυλή και ήταν οι Γερμανοί με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και επίσης θαύμαζε ιδιαίτερα τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αλλά χρειαζόταν την επέκταση κυρίως λόγω της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας και γιατί έχει στρατηγική θέση η Ελλάδα και η Κύπρος σε έναν βαθμό. Ιδιαίτερα η Κύπρος και από την Ελλάδα ιδιαίτερα η Κρήτη, διότι αποτελεί μια καλή βάση, ιδιαίτερα σε εκείνη την εποχή, αποτελούσε μια πολύ καλή βάση επιχειρήσεων για να επεκταθεί στην Αφρική. Η οποία ήταν μια άλλη Ήπειρος. Και τον ενδιαφέρε σε εκείνη τη φάση πολύ περισσότερο η Αφρική, τον Χίτλερ, από ότι ας πούμε η Αμερική, η Αμερικανική Ήπειρος. Ήταν και πολύ πιο κοντά. Οπότε το χρειαζόταν αυτό. Θεώρησε όμως ότι θα ήταν σχετικά εύκολα τα πράγματα, οπότε ανέθεσε στο Μουσολίνι να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων δεν πίστευε ότι υπήρχαν και πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Υποτίμησε πάρα πολύ την αντίσταση των Ελλήνων, οι οποίοι ιδρύσουν παρόδο πολεμούσε, δηλαδή οι Έλληνες στρατιώτες πολεμούσαν με εξοπλισμό του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή με εξοπλισμό 30ετίας, και δεν μιλάω εξοπλισμό μόνο πολεμικό, δηλαδή όπλα, μιλάω και εξοπλισμό ρουχισμό, ας πούμε. Τα ρούχα που φορούσαν οι μπότες που χωρούσαν τα άρδυλα ήταν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ό,τι είχε μείνει. Μαζί και τα πυρομαχικά και τα όπλα. Τόσο στην πλειονότητά τους. Οπότε ανέθεσε στο Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι τα βρήκε πάρα πολύ σκούρα. Και από εκεί που θεώρησε ότι εντάξει είναι μια μικρή χώρα και ούτως ή άλλως ποιος θα αντισταθεί και τι πώς, κυριολεκτικά με 2-3 φέτες ψωμί οι Έλληνες όχι μόνο αντιστάθηκαν, αλλά άρχισαν και καταλάμβαναν επιπλέον εδάφη. Στο αρκετά γνωστό, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, το αλβανικό μέτωπο. Ωραία. Μετά από ένα σημείο λοιπόν, όταν ο Μουσολίνι πλέον είχε φανεί ότι όχι μόνο δεν προχωράει, αλλά αντιστρέφεται και λίγο η όρη, αποφάντησε ο Χίτλερ να παρέμβει και οπότε έριξε την πλειονότητα των δυνάμεων, ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών του στην κατάληψη της Ελλάδας. Εκεί έγιναν και πάρα πολλές κτηνοδίες. Και προχώρησε χωρίς να σταματήσει κυρίως στην Κρήτη. Πάλι να τη χρησιμοποιήσει σαν βάση επιχειρήσεων για την Αφρική. Γιατί για την Αφρική, πρώτον, ήταν μια άλλη Ήπειρος. Δεύτερον, όλες οι εξορισμένες κυβερνήσεις μαζί και η κυβέρνηση της Ελλάδας, οι νόμιμες κυβερνήσεις, δηλαδή αυτές που είχαν εκλεχθεί πρώτης έναρξης του πολέμου, αλλά είχαν εκδιωχθεί από τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς όταν είχαν καταλάβει εδάφη και είχαν τοποθετήσει δικές τους κυβερνήσεις, είχαν εκδιωθεί, όλες αυτές οι κυβερνήσεις είχαν μαζευτεί στη Βόρεια Αφρική. Από εκεί και των Ελλήνων η κυβέρνηση ήταν εκεί νόμιμη. Οπότε αυτός ήταν ένας δεύτερος λόγος που εστίασε εκεί. Διότι ας πούμε και η γαλλική αντίσταση διηγούνταν από εκεί. Γι' αυτό και οι Βρετανοί επέλεξαν αντί να επιτεθούν κάπου αλλού ή αντί να εστιάσουν, ας πούμε, στην απελευθέρωση της Γαλλίας, της μισής Γαλλίας ή κάποιου κομματιού της Γαλλίας, επέλεξαν μετά από ένα σημείο να ρίξουν το βάρος, το επιχειρησιακό βάρος, στη Βόρεια Αφρική. Γιατί θεώρησαν ότι εκεί θα κριθεί επί της ουσίας το μέλλον του πολέμου. Επίσης, έχοντας κατακτήσει Νοτιοανατολική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, ο Χίτλερ είχε πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Και αυτό σημαίνει πολύ εύκολη πρόσβαση
σε πετρέλαιο, σε πηγές πετρελαίου. Οπότε θεώρησαν ότι ήταν πιο σημαντικό να αποτραπεί αυτό, διότι άλλος θα ήταν σχεδόν αδύνατο να ιτηθεί πλέον ο Χίτλερ. Προτού αρχίσει και υφίσταται, αυτό ήταν προτού αρχίσει και υφίσταται, είχε αρχίσει να υφίσταται κάποιες απώλειες στο ρωσικό μέτωπο, αλλά δεν ήταν ακόμα σε τέτοιο μέγεθος για να αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Ωραία, τότε έγινε η επιλογή. Και αυτό έχει σχέση, θα δούμε, για τη συμφωνία μετά. Ναι, πολύ σωστά, κύριε Ζαφ. Στην Αίγυπτο ήταν οι περισσότερες. Άρα, έρχεται το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ υπερεκτίμησε, έκανε λάθος στην επέκτασή του προς τη Ρωσία. Το ίδιο λάθος που είχε κάνει και ο Ναπολέον. Εν τέλει αποδείχθηκε. Όπως είπα, για διάφορους, για όποιον λόγο και αν ήταν, υπέστη τρομακτικές απώλειες. Οι στρατιώτες του δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε τέτοια έκταση εδάφους, με τέτοιο βάναυσο χειμώνα και ιδιαίτερα με τη λυσιασμένη αντίσταση που έριχναν φυσικά οι Ρώσοι, οι οποίοι πολεμούσαν και σε συνδίκες πάλι βάναυσης και αντίξωσης, αλλά τις οποίες γνώριζαν έναντι των Γερμανών. Οπότε υπέστη τρομερές απώλειες και αναγκάστηκε να πάψει τις επιχειρήσεις και σιγά σιγά να αρχίσει να υποχωρεί από το μέτωπο, βλέποντας ότι καταναλωνόντουσαν αρκετές δυνάμεις. Ταυτοχρόνως άρχισαν και μία-δύο νίκες των συμμαχικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική, κυρίως στην Αίγυπτο, οι οποίες ήταν σημαντικές και για ηθικό χαρακτήρα, και σιγά σιγά μετά ήρθε και το Pearl Harbor, οι Αμερικάνοι μπήκανε πολύ δυναμικά στον πόλεμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αυτό που δεν είχε η Ευρώπη εκείνη τη στιγμή, μεγάλη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικού και υποστηρικτικού υλικού. Ωραία. Η ρίστο εν παρόδο, αυτή ήταν η κύρια αιτία για την οποία καθιερώθηκε η δυνατότητα των γυναικών να εργάζονται. Διότι όλα αυτά τα παρήγαγαν στην πληρότητά τους οι γυναίκες. Διότι οι άντρες είχαν ενθουσιωδώς, οι περισσότεροι Αμερικάνοι είχαν πάει να πολεμήσουν. Είχαν έρθει μάλλον να πολεμήσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οπότε υπάρχει και μια κοινωνική υποβόσκουσα κοινωνική οπτική του φαινομένου αυτού. Οπότε λοιπόν άρχισε να ιτάται, εφόσον μπήκαν και οι Αμερικάνοι και ιδιαίτερα μετά την... ήδη είχαν αρχίσει σιγά σιγά μετά την απόβαση στην Ορμανδία, τις οποίες η επέτειος, αν θα παρακολουθήσετε ίσως και τηλεοπτικά, έγινε προ κάποιων ημερών στη Γαλλία, παρίστανται κάθε χρόνο και υπήρχαν μάλιστα και κάποιοι από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πλέον είναι 102-103 χρόνια, νομίζω έχουν μείνει 5-6, δεν έχουν μείνει πάρα πολύ, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή στρατιώτες εκεί πέρα. Οπότε γίνεται αυτή η μεγάλη απόβαση. Οπότε ο Χίτλερ βρίσκεται ξαφνικά να είναι αναγκασμένος να υποχωρήσει από το ρωσικό μέτωπο, να υφίσταται αλλεπάλληλες ήττες πλέον στο βορειοαφρικανικό μέτωπο. Και άρχισε και η τρομερή πίεση πλέον στην υπηρετική Ευρώπη, με σιγά σιγά την απελευθέρωση της Γαλλίας. Προχωρώντας δηλαδή από την οι συμμαχικές δυνάμεις, κυρίως Βρετανοί και Αμερικάνοι, μετά την απόβαση στην Ορμανδία. Ωραία. Στη συνέχεια ήδη είχε αρχίσει εντελώς η αντίστροφη μέτρηση. Για να σφραγιστεί η ήττα, αποφασίστηκε να γίνει και η ρήψη της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία, στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, και εκεί ήταν ξεκάθαρα πλέον ότι η ισχύς των δυνάμεων είχε αλλάξει. Ήτανε, πώς λέμε, αγγλιστή, game over. Πλέον ήταν ξεκάθαρο. Οπότε φτάνει και χάνει. Αυτοκτονεί, τόσο πάντων εικάζεται ότι αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, και νικάνε οι συμμαχικές δυνάμεις και υπάρχει πλέον η ανάγκη να στηθεί ο μεταπολεμικός κόσμος πάνω στις 8 βασικές αρχές που είχαν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ηνωμένο Βασίλειο στη Χάρτα του Αταλαντικού και που είχαν προσυπογράψει 22 άλλα κράτη.
Οπότε αποφασίζουν πλέον οι συμμαχικές δυνάμεις να ιδρύσουν μια νέα κοινωνία των εθνών, την οποία πλέον ονομάζουν Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Υπενθυμίζω ότι η κοινωνία των εθνών υπήρχε και στην κατά τη διάρκεια του πολέμου και έληξε με τη δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ευελπιστώντας ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα είναι η πετυχημένη έκδοση πλέον της κοινωνίας Ηνωμένων Εθνών, η οποία απέτυχε να αποτρέψει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωραία. Αυτό συμφωνήθηκε το 1944. Το 1944, δηλαδή λίγο πριν πρώτης επίσημης λήξης του πολέμου, συναντήθηκαν στη Washington σε ένα συνέδριο. Λεγόταν Dumbarton Oaks Conference, από την τοποθεσία στη Washington στην οποία έγινε. Ένα συνέδριο το οποίο λεγόταν συζήτηση για τη διεθνή ειρήνη και για τον Οργανισμό Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας. Ωραία. Ο οποίος έμελε να είναι Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οπότε συναντήθηκαν εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου με εκπροσώπους της Σοβιετικής Ένωσης και χωριστά με εκπροσώπους της Κίνας. Δηλαδή των επικρατουσών δυνάμεων έως τότε, για να δούνε πώς θα μπορέσει να καθιερωθεί πλέον ένας διεθνής οργανισμός στα πρότυπα της κοινωνίας των εθνών, αλλά πιο αποτελεσματικός. Και ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1945 στο Σαν Φρανσίσκο, ένα χρόνο μετά. Σε αυτό που ονομάστηκε συνέδριο του Σαν Φρανσίσκο. Το 1945 ταυτοχρόνως, καθώς προχωράει η διαδικασία για την είδηση του ΟΗΕ, γίνεται το συνέδριο της Γιάλτας. Το συνέδριο της Γιάλτας είναι ένα πολύ διάσημο συνέδριο. Θα σας δείξω εδώ και τη φωτογραφία, την οποία προφανώς θα τη γνωρίζετε. Είναι φωτογραφία που έχει μείνει στην ιστορία. Είναι οι τρεις ηγέτες, ο Ιωσήφ Στάλιν της Σοβιετικής Ένωσης, ο FDR κάθεται στη μέση των Ηνωμένων Πολιτειών και άκρα αριστερά φυσικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill. Συναντούνται αυτοί οι τρεις, οι οποίοι ήταν επί της ουσίας οι μεγάλες δυνάμεις των συμμάχων, κυρίως μεταξύ άλλων θεμάτων, για να αποφασίσουν τα πιο βασικά θέματα του ΟΗΕ και ποιο ήταν το πιο βασικό θέμα απ' όλα, η ίδρυση του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσα στον ΟΗΕ, ως θεσμού του ΟΗΕ. Ωραία, δηλαδή, πώς θα διαμορφωνόταν και πώς θα θεσμοθετούνταν αυτός ο θεσμός μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και πλέον ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών συμφωνείται το 1945, όπως είπα, στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι ενδιαφέρον το πώς ξεκινάει. Θα σας διαβάσω στα αγγλικά. We the peoples of the United Nations determined to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women, and of nationals, large nations, large and small. Ωραία. Τώρα, αυτό είναι μεταξύ άλλων που αναφερόταν στο προήμιο των Ηνωμένων Εθνών. Έχει σημασία όμως ότι στο προήμιο, για τη συγκεκριμένη σειρά σεμιναρίων, ότι ήδη στο προήμιο δημιουργίας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρονται ξεκάθαρα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και η αξία και αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου. Επίσης, αναφέρεται ξεκάθαρα η ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών και η ισότητα εθνών μεταξύ τους. Τώρα, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο οι ηγέτες είχαν αποφασίσει να περιλάβουν απολύτως. Υπήρξε μεγάλη πίεση από μη κυβερνητικές οργανώσεις να περιληφθεί αυτό, την οποία πίεση εν τέλει αποδέχτηκαν επί της ουσίας οι τρεις μεγάλες δυνάμεις για να περιλάβουν στον χάρτη του ΟΗΕ και αυτό και αυτές τις εκφράσεις. Ωραία. Άρα ήδη και στο χάρτη του ΟΗΕ αναφέρεται αυτό. Αυτός είναι ο χάρτης του ΟΗΕ, ο κανονικός, ο οποίος συμφωνήθηκε, το πρωτότυπο, ο οποίος συμφωνήθηκε το 1945 στο Σαν Φρανσίσκο, όπως είπαμε. Όπως βλέπετε, είναι χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και
Ο κανονισμός λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστηρίου, αυτό είναι άλλο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι το Δικαστήριο των ΗΕ και δικάζει, δηλαδή μπορεί να δικάσει μόνο διαφορές μεταξύ κρατών. Δεν αφορά καθόλου σε ποινικά δικήματα, αφορά σε διαφορές κρατών όσον αφορά σύνορα, όσον αφορά αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, είναι ένα μεγάλο θέμα, όσον αφορά χωρικά ύδατα, όσον αφορά σε παραβιάσεις και ούτω καθεξής. Επί της ουσίας, ένα δικαστήριο για να αποτελέσει και αυτό συμβολή στην μεγαλύτερη πιθανότητα αποτροπής ύπαρξης ενός πολέμου. Διότι οι πόλεμοι ξεκινάνε από διαφορές των κρατών. Οπότε και αυτό, εάν δεν επιληθεί στα Ηνωμένα Έθνη, θα μπορούσε να επιληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Είναι τέλος πάντων μια πιο μόνιμη απόφαση. Βεβαίως πρέπει να αποφασίσουν και τα δύο κράτη που επιθυμούν τα οποία αφορά το θέμα να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο. Άλλως δεν γίνεται. Αλλά εάν προσφύγουν, όπως ίσως θα γνωρίζετε, μεγάλη συζήτηση γίνεται για το αν η Τουρκία και η Ελλάδα θα έπρεπε να προσφύγουν. Για το αν θα προσφύγουν, για το αν θα έπρεπε να προσφύγουν, για το αν προσφύγουν σύμφωνα με ποια κριτήρια θα πρέπει να προσφύγουν, δηλαδή τι θα πρέπει να, ποια θα πρέπει να είναι η θεματική και ούτω καθεξής, όσον αφορά κυρίως, εντάξει, πολύ εν μέρη, πολύ περιορισμένα τα χωρικά ύδατα, κυρίως τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Στο οποίο θέμα εμπλέκεται και ως ένα μεγάλο βαθμό και η Κύπρος. Τώρα, επανερχόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα μεγάλο θέμα που ανέκυψε αφού το αποφασίστηκαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα και αφού το έληξε ο πόλεμος ήταν τι θα γινότανε, τι θα έπρεπε να γίνει με αυτούς που κάναν τον πόλεμο. Ίσως θα έχετε δει, εντάξει δεν θέλω να το δείξω τώρα, ίσως θα έχετε δει όμως οι κυρίως Αμερικανοί στρατιώτες, όταν απελευθερώνανε πόλεις, είχαν μαζί τους και βιντεοκάμερες. Υπήρχαν τότε. Χωρίς ήχο προφανώς ακόμα, αλλά υπήρχαν βιντεοκάμερες και τις κουβαλούσαν μαζί του. Και μπορείτε, είναι ευρέως διαθέσιμο στο Ιντερνετ, μπορείτε να μπείτε στο YouTube, να δείτε και οπτικοακουστικό υλικό από τις πόλεις που απελευθερωνόντουσαν και πώς τους αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι, τους Αμερικανικούς στρατιώτες, αλλά κυρίως για τους σκοπούς αυτού του σημεριού. Μπορείτε να δείτε τις συνθήκες και την κατάσταση, την πραγματικά απίστευτη κατάσταση των ατόμων που υπήρχαν όταν έμπαιναν μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και βεβαίως υπάρχουν και μαρτυρίες και συνεντεύξεις με αυτούς, υπάρχει και το ίδιο το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι εντελώς σοκαριστικό. Οπότε, σιγά σιγά μετά το τέλος του πολέμου, άρχισαν να βλέπουν το πλήρες φως της αλήθειας και της δημοσιότητας, η έκταση και η ένταση της βανασότητας των εγκλημάτων που είχαν γίνει από τους Ναζί κατά ως ένα μεγάλο βαθμό των Εβραίων όσο αφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στο κάψιμο των γεών ώστε να λιμοκτονήσουν εκατομμύρια στην πρώην Σοβιετική Ένωση και σε επιμέρους εγκλήματα, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, στην σχεδόν ομαδική γενοκτονία μερών του πληθυσμού που έμεναν σε γεωγραφικές περιοχές. Οπότε όλα αυτά άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια εντελώς και άρχισαν να συνειδητοποιούν τα κράτη ότι όπως και αντιστοίχως με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα χημικά όπλα, έτσι και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αντίστοιχα χημικά όπλα θα ήταν αυτό. Οπότε ένα μεγάλο ερώτημα που ανέκυψε, δηλαδή ήταν πλέον πολύ εκτός των ούτως ή άλλως θηριωδιών που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής σύγκρουσης. Εδώ ήταν κάτι εντελώς άλλο. Οπότε ανέκυψε το ερώτημα,
τι θα έπρεπε να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ή τέλος πάντων με τα κράτη τα οποία εκπροσωπούσαν τον άξονα. Κυρίως με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Υπήρξαν διάφορες οπτικές και διάφορες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Η πρόταση που επικράτησε ήταν κυρίως πρόταση που προήλθε από τους Αμερικανούς και εν μέρει από τους Βρετανούς, ότι θα έπρεπε αυτή τη φορά στην ιστορία να επιδειχθεί μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι σε όλες τις άλλες προηγούμενες φορές. Αυτό είχε κάποιες ιδεολογικές βάσεις, είχε και κάποιες ρεαλιστικές βάσεις. Οι ιδεολογικές βάσεις ήταν, ναι, κύριε Σιαδά, γι' αυτό θα πούμε. Οι ιδεολογικές βάσεις, γιατί ποια θα ήταν η στάνταρ αντιμετώπιση, την οποία κυρίως, εντάξει, όλες οι δυνάμεις, λίγο πολύ, οι συμμαχικές δυνάμεις, δηλαδή και οι τρεις, θεώρησαν ότι ήταν μια επιλογή, κυρίως όμως την πρόκρινε η Σοβιετική Ένωση. Ήταν η επιλογή που είχε ακολουθηθεί αιώνες και χιλιετίες μέχρι τότε. Δηλαδή, η σχεδόν εξόντωση του κράτους ή του έθνους που έπραξε αυτές τις βιότητες. Η ιδεολογική προσέγγιση για να ακολουθηθεί μια διαφορετική οπτική αυτή τη φορά είναι το γεγονός ότι εφόσον προσπαθεί να χτιστεί ένας άλλος κόσμος βασισμένος στην ειρήνη, δεν μπορεί να υπάρξει εκδικητικότητα ομοί. Θα πρέπει, δηλαδή, εάν το όλο νόημα αυτής της επιχειρηματολογίας είναι ότι εάν θέλουμε να θέσουμε καινούργιες βάσεις για έναν κόσμο και ότι αυτές οι βάσεις θα πρέπει να είναι να έχουν θεμέλια σε ένα σύστημα δικαίου, σε ένα κράτος δικαίου και σε ένα σύστημα δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, θα εξοντώσουμε πρώτα αυτούς που κάνανε, γιατί κάνανε τα χείριστα πράγματα που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, και μετά θα ξεκινήσουμε από τάμπουλα ράζα. Θα πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε από το να δώσουμε το παράδειγμα. Αυτό ήταν ο κύριος ιδεολογικός λόγος. Υπήρχε και ένας κύριος πρακτικός λόγος. Και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί γνώριζαν πολύ καλά ότι ένας από τους μια βασική ένας βασικός παράγοντας που επηρέασε τη Γερμανία και ευνόησε τρομερά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, διότι ο Χίτλερ ψηφίστηκε στην εξουσία, δεν ψηφίστηκε να γίνει καγκελάριος φόρου ζωής και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά ψηφίστηκε με τις αρχές που εκπροσωπούσε, ξανά, όχι για πάντα προφανώς, ούτε με τις προϋποθέσεις που μετά έβαλε αυτός, αλλά είχε ψηφιστεί για την ιδεολογική του βάση. Μετά, όταν βγήκε στην εξουσία, κατηρύξε τα πάντα και το καθεξής. Αλλά στην ιδεολογική του βάση είχε ψηφιστεί και γνώριζαν πολύ καλά οι συμμαχικές δυνάμεις, κυρίως οι Αμερικανοί, ότι ένας από τους λόγους που οδήγησε στη δημοτικότητα του Χίτλερ ήταν η εξοντοτική όρη συνθηκολόγησης που επιβλήθηκαν στη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον οποίο εντάξει, ρίστο εν παρόδο, ίσως όχι, ρίστο όχι τόσο εν παρόδο, ξανά το κύριο, ο κύριος αυτουργός ήταν η Γερμανία. Εντάξει, αλλά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω των θηριδιών που είχαν γίνει κυρίως με χημικά όπλα, επιβλήθηκαν και λόγω του γεγονότος ότι η Γερμανία πάλι ακολούθησε επεκτατικές τάσεις και άρχισε να πολεμάει εναντί πολλαπλών λαών και του καθεξής, επιβλήθηκαν και σε άλλα κράτη, αλλά κυρίως στη Γερμανία, εξοντοτική όρη συνθηκολόγησης, η οποία μετέτρεψαν τη Γερμανία σε ένα απόλυτα φτωχό κράτος, στο οποίο πεινούσανε, δημοκτονούσανε οι άνθρωποι, και ένα κράτος το οποίο, έχοντας περάσει από μία έγκλη, βρισκόταν τώρα να είναι επέτης. Οπότε και από άποψη βιοπορισμού του κράτους, αλλά και από άποψη ηθικής οπτικής των πολιτών του κράτους, θεώρησαν οι Αμερικάνοι ότι η επιβολή αυτής της πολύ σκληρής συνθηκολόγησης οδήγησε στους ανθρώπους να νιώθουν ότι οι ποινές ήταν δυσανάλογες και οπότε οδήγησε στην υποστήριξη
του Χίτλερ από αυτούς τους ανθρώπους, με την υπόσχεση ότι θα επανέλθει το μεγαλείο της Γερμανίας και ούτω καθεξής. Οπότε, στη βάση αφενός του ιδεολογικού και αφετέρου του πρακτικού, επιχειρηματολόγησαν οι Αμερικάνοι και κυρίως οι Βρετανοί για την εφαρμογή μιας τροποποιημένης οπτικής. Δηλαδή, πρώτον, όσον αφορά στο πολιτικό πεδίο, να μην επιβληθούν τόσο εξοντοτικές ποινές στη Γερμανία, δηλαδή τόσο τιμωρητικές ποινές. Από την άλλη, το πρόγραμμα αποναζικοποίησης, λέγεται denazification, που ακολουθήθηκε, ήταν ίσως ένα από τα, ίσως το εκτενέστερο πρόγραμμα αλλαγής ενός ολόκληρου λαού, οπτικής ενός ολόκληρου λαού, και ως ένα χρονικό περιθώριο, ίσως θα γνωρίζετε, η Γερμανία δεν επιτρεπόταν να έχει ενόπλες δυνάμεις, για το λόγο αυτό. Ωραία. Αυτό ήταν στο πολιτικό, αλλά δεν υπήρξε η επιβολή τιμωρητικών όρων, όπως ας πούμε, να παραχωρεί το 80% του ΑΕΠ και τα λοιπά. Αυτό ήταν το ένα. Και όσον αφορά στην τιμωρία για τα εγκλήματα, προτιμήθηκε η οπτική πρώτον μιας νομικής οδού, δηλαδή να ξεκινήσει το σύστημα δικαιοσύνης πάνω στο οποίο θα βασιζόταν ο καινούργιος μεταπολεμικός κόσμος από τώρα και όχι αφότου τιμωρήσεις με όρους του θαλμός του διεφθορμού αυτούς που το έκανα και μετά να ξεκινήσει από τώρα και να τις ευχαριστεί. Επίσης, αυτό προσφέρει και ένα επιπλέον θετικό, διότι αν ακολουθηθεί νομική οδός, δεν μπορείς να δικάσεις ένα κράτος. Πολιτικά μπορείς να τιμωρήσεις ένα κράτος και οικονομικά, αλλά στο δικαστήριο δεν μπορεί να κάτσει ένα ολόκληρο κράτος. Αναγκαστικά, για τέτοιου είδους εγκλήματα θα τιμωρήσεις άτομα. Οπότε αυτό, σε συνδυασμό με την αποναζικοποίηση, με τα προγράμματα αποναζικοποίησης, συνεισέφεραν στο να διαχωριστεί ο λαός από τους ηγέτες που, τέλος πάντων, είτε αυτοί οι ίδιοι ήταν υπόλογοι, είτε τέλος πάντων, αν θεωρηθεί ότι ο λαός συνεισέφερε σε ένα βαθμό, οι ηγέτες συνεισέφεραν στον μεγαλύτερο βαθμό στην διάπραξη αυτών των θηριωδιών. Ωραία. Οπότε αυτό προάγει ξανά, όλα αυτά προάγουν να προχωρήσει ο κόσμος σε μια νέα βάση. Και προάγουν την εφαρμογή της νέας βάσης και προάγουν το γεγονός, την αίσθηση του να προχωρήσει. Να μην μείνει εγκλωβισμένο σε μια εκδικητική προσέγγιση, η οποία θα οδηγούσε ξανά στο ίδιο πράγμα και ούτω καθεξής. Ωραία. Με λίγα λόγια, οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι δεν θέλαν να ξαναεπαναλάβουν. Θεώρησαν ότι κάποια πράγματα γίναν λάθος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήθελαν να τα ξαναεπαναλάβουν και να οδηγηθούμε σε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά από 20-30 χρόνια. Ωραία. Οπότε, δεν θα εξετάσω το πολιτικό σκέλος που αφορούσε την αποναζικοποίηση και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε όμως στο νομικό σκέλος. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγείρεται το ερώτημα. Πρώτον, τι θα κάνουμε. Δεν υπήρχαν διεθνή δικαστήρια τότε. Το αρχαιότερο διεθνές δίκαιο που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν και ακόμα παραμένει, δηλαδή το πρώτο είδος διεθνούς δικαίου ήταν το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι το αρχαιότερο διεθνές δίκαιο, πολύ μετά το ποινικό δίκαιο, αλλά αυτό είναι το αρχαιότερο διεθνές δίκαιο που υπάρχει, κυρίως μετά τις επεκτάσεις που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία από τον 12ο-13ο αιώνα και το καθεξής και εξής. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο διεθνές δίκαιο συναφές με αυτό το πράγμα, δηλαδή με τέτοια εγκλήματα. Το κοντινότερο που υπήρχε ήταν ποινικά δίκαια των κρατών, αλλά και πάλι δεν κάλεπταν τέτοιες θηριωδίες. Οπότε δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο. Δεύτερον, και εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο, δεν υπήρχε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν υπήρχε κάποιο δικαστήριο τότε να δικάσει κάποιον. Υπήρχαν τα εθνικά δικαστήρια. Αλλά αν πας για την επιλογή των εθνικών δικαστηρίων, ποιο εθνικό δικαστήριο θα δικάσει? Γιατί να δικάσει το αμερικανικό και όχι το αγγλικό ή όχι το ρωσικό? Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Μπορεί να μοιάζει τυπικό, αλλά ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν γνωρίζω κατά πόσο οι Σοβιετικοί θα ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν, αν είχε αποφασιστεί η εθνική δίωξη των εγκληματιών αυτών
αν θα ήταν πολύ διατεθειμένοι οι Σοβιετικοί να παραδώσουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη αυτούς τους εγκληματίες που είχαν διαπράξει τέτοια τεράστια δικήματα έναντι του ίδιου τους του λαού. Ωραία. Οπότε υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Αποφασίστηκε λοιπόν να ακολουθηθεί μια κοινή τακτική στη βάση ξανά του δικαίου. Και οπότε αποφασίστηκε αυτοί οι εγκληματίες, οι όσοι ήταν θεωρούνταν υπόλογοι εγκληματίες, να δικαστούν από ένα ad hoc και εν τέλει το πρώτο διεθνές ποινικό δικαστήριο. Ωραία. Δικαστές αυτό το δικαστήριο θα ήταν εθνικοί δικαστές και μπορείτε να με ρωτήσετε τώρα και ποια είναι η διαφορά. Δεν βαριέσαι, τους κρεμούσαν κατευθείαν. Διότι σε αυτές τις δίκες οι κατηγορούμενοι είχαν δικαιώματα. Ωραία. Και αυτό συμφωνήθηκε, ξαναλέω, από ιδεολογικής άψης για να εδραιωθεί από τώρα, για να υπάρξει ένα παράδειγμα ότι από τώρα ξεκινάμε τη λειτουργία του κόσμου σε μια διαφορετική βάση. Σε μια βάση όπου πρώτον θεωρούμε ότι τέτοια εγκλήματα θα διώκονται από όλους, δηλαδή στο όνομα της διεθνούς κοινότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και δεύτερον, ότι όσοι είναι υπόλογοι για αυτά, δεν τους πάμε απλά, τους εκτελούμε και τελείωσε, ακολουθείται μία ορθή διαδικασία. Δηλαδή, τι θα πει ορθή διαδικασία, δηλαδή αυτό που λέμε στα αγγλικά, procedural due process. Ορθή διαδικασία θα πει ότι αξιολογώ ότι αυτό το άτομο ως άνθρωπος έχει κάποια θεμελιώδη δικαιώματα. Ωραία. Που ακόμα και αν έχει προβεί σε χείριστες πράξεις, δεν μπορώ να τα παραβιάσω. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το ταξίδι των ανθρωπίνων, του πλαισίου της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Είναι ένα παράδοξο με ποια έννοια. Ξεκίνησε επί της ουσίας, επί του τύπου ξεκίνησε αργότερα. Αλλά επί της ουσίας αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε πρώτα από την εφαρμογή και μετά θεσμοθετήθηκε. Δηλαδή πρώτα έγιναν οι γνωστές δίκες της Νιρεμβέργης και οι δίκες της Απανατολής και μετά θεσμοθετήθηκε η διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκίνησε πρώτα από την πράξη και μετά πήγε στη θεωρία. Όχι στη θεωρία. Ξεκίνησε πρώτα από την πράξη και μετά πήγε στη νομοθέτηση. Θεσμοθέτηση. Αυτό είναι ένα παράδοξο, πάντως έτσι έγινε. Μόλις αποφασίστηκε αυτό και συμφώνησαν όλοι να μην τους εκτελέσουν απλά και να δώσουν ένα διαφορετικό παράδειγμα, το επόμενο ερώτημα που ανέκυψε, και αυτό έχει ενδιαφέρον κυρίως από άποψη διεθνούς δικαίου, δηλαδή νομικής, είναι ποιοι είναι οι εγκληματίες. Όπως σας είπα, αυτό ήταν ένα ποινικό δικαστήριο. Ad hoc ποινικό δικαστήριο είναι ένα ποινικό δικαστήριο. Πόσους μπορείς να δικάσεις ποινικά ή πόσους και ιδεολογικά πόσους δικαιολογείσαι να δικάσεις. Δικάζεις μόνο τον υπαρχηγό του Χίτλερ. Δικάζεις τον αρχηγό του SS. Αυτά είναι εύκολα. Μετά προχωράς όμως. Δικάζεις τους αξιωματικούς. Δικάζεις τους απλούς στρατιώτες. Και ακόμα χειρότερα, δικάζεις την καθαρίστρια που καθάριζε ή δικάζεις το φούρναρι. Δηλαδή, ως ένα βαθμό, όταν κάθισαν, αφού το αποφάσισαν, όταν κάθισαν να συζητήσουν για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία αυτή καθ' αυτή, οι συμμαχικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με το ερώτημα ή θα δικάσουμε τρεις ή θα δικάσουμε ποινικά έναν ολόκληρο λαό. Το να δικάσεις τρεις είναι πολύ λίγο. Είπαμε να δώσεις μία αίσθηση ότι ξεκινάς σε καινούργιες βάσεις, αλλά δεν μπορείς να έχουν γίνει τέτοιες θηριωδίες και να φέρουν το βάρος μόνο τρία άτομα. Από την άλλη, ποινικά, δεν μπορείς να δικάσεις έναν ολόκληρο λαό. Ωραία. Οπότε αποφάσισαν να δικαστούν οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί και κάποιοι υπαξιωματικοί και όχι ξέρω εγώ, οι απλοί στρατιώτες ή ο Φούρνερης ή αυτός που έφτιαχνε ψωμιά για το στρατό ή η καθαρίστρια και το καθεξής. Υπήρξαν και οπτικές που είπαν ότι ακόμα και η καθαρίστρια, ακόμα και αυτός που παρέχει ψωμιά,
βοηθάει, βοηθούσε. Αλλά αυτοί δεν είχαν το αντιπιχείρημα ότι δεν είχαν κύριο λόγο σε αυτές τις στηριοδίες, στο να θα εφαρμοστούν. Και δεύτερον, σε περιπτώσεις στρατιωτών δεν μπορούσαν να αρνηθούν ως ένα βαθμό. Και οι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να, οι ανώτεροι και οι ανώτεροι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να αρνηθούν. Αλλά δεδομένου του βαθμού και του επίπεδου ευθύνης που φέραν, θεωρούνταν ότι θα μπορούσαν να είχαν αρνηθεί και να παραιτηθούν, ή ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν μπορούσαν να αρνηθούν ή όχι, φέρανε την ευθύνη εφαρμογής ή την ευθύνη σχεδιασμού και διαταγής της εφαρμογής αυτού του σχεδίου. Οπότε, αποφασίστηκε και αυτό και έγινε η γνωστή, αυτή που έμεινε γνωστή ως δίκη της Νιρεμβέργης, δίκη της Νιρεμβέργης, ορίστηκαν δικαστές, ασκήθηκαν διώξεις κανονικά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται όρος έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και έγινε αυτό που ονομάστηκε Διεθνές Στρατοδικείο, το οποίο αποτελούνταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από δικαστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση και τη Γαλλία. Τέσσερις. Είχαν τέσσερις δικαστές, ένας δικαστής από κάθε κράτος και τέσσερις αναπληρωματικούς και υπήρχαν και τέσσερις κατήγοροι. Εισαγγελείς. Ωραία. Η απόφαση για ενοχή ή όχι γινόταν από τους δικαστές και απαιτούνταν απλή πλειοψηφία. Ωραία. Εκτός από τις ποινές, δηλαδή αν ψήφισαν 2 στους 4 δικαστές υπέρ της ενοχής, ήταν ένοχοι. Οι ποινές, αφότου κρινόταν η ενοχή τους, απαιτούσαν αυξημένη πλειοψηφία 3/4. Δηλαδή πρέπει και ακόμα ένας δικαστής να συμφωνήσει, τουλάχιστον. Ωραία. Από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι καλό να κρατάτε υπόψη, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοί για την για θρησκή, για όσιους ή για τον Γκάντι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα υποτίθεται έχουν καθολική ισχύ. Οπότε, με αυτό το σύστημα, οι κατηγορούμενοι είχαν και το δικαίωμα σε υπεράσπιση, είχαν και το δικαίωμα σε υπεράσπιση τους και το δικαίωμα να έχουν δικηγόρο και το δικαίωμα να παρέχουν εξηγήσεις για αυτά που έκαναν, ασχέτως του πού θα κρινόντουσαν αυτά αργότερα. Ωραία. Οι διώξεις έγιναν για 3 κατηγοριών εγκλήματα. Εγκλήματα κατά της ειρήνης, δηλαδή ο σχεδιασμός πολέμου. Εγκλήματα πολέμου, δηλαδή η παραβίαση των βασικών ως επιτοπλής των θεωρητικών κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους υποτίθεται ότι διεξάγεται και η ηθικών κανόνων ένας πόλεμος, δηλαδή ότι κακοποίηση των κρατουμένων, των εχμαλώτων πολέμου, η μαζική δολοφονία ομήρων, οι οποίοι έχουν παραδοθεί, η καταστροφή πόλεων πλέον αυτό που είναι απαραίτητο για στρατιωτικούς σκοπούς και το καθεξής. Και η τρίτη κατηγορία ήταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι οτιδήποτε που έχει να κάνει με υποδούλωση, μαζικές διώξεις λόγω πολιτικών πεπιθήσεων ή λόγω φυλής ή λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, μαζικές απελάσεις, μαζικές εξοντώσεις πληθυσμού και το καθεξής. Τώρα, αποφάσισαν επίσης ότι αναλόγως και του επίπεδου του αξιωματούχου που δικαζότανε, η υπεράσπιση του ότι αυτό ήταν εντολή δεν αποτελούσε απαλλακτικό παράγοντα,
αποτελούσε όμως παράγοντα ο οποίος μπορούσε να μειώσει την ποινή που θα επιβαλόταν εάν τελικά το άτομο κρινόταν ένοχο. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, εντάξει, με πολλούς με πολλές προϋποθέσεις συγκριτικής προσέγγισης, αλλά ένα ενδιαφέρον σημερινό παράδειγμα είναι ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας στην Ελλάδα. Τι γίνεται αν, δηλαδή η ερώτηση είναι, μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να αρνηθεί εντολή? Και αν δείτε το δημοσιοπαλληλικό κώδικα της Ελλάδας, είναι πολύ ενδιαφέρον. Εάν δοθεί μία εντολή, ένας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να την εκτελέσει. Έτσι ξεκινάει ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας. Εάν όμως ο δημόσιος υπάλληλος διαφωνεί, τότε μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του, κυρίως εάν θεωρεί την εντολή προδήλωση αντισυνταγματική. Εάν, αφού το εκφράσει τη διαφωνία του δημόσιος υπάλληλος, ο προϊστάμενός του ισχυριστεί επίγουσες ανάγκες ή λόγους ασφάλειας, τότε ο δημόσιος υπάλληλος, παρά τις αντιρρήσεις του, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την ενέργεια. Μπορεί όμως να κάνει τι? Όταν θα εκτελέσει την ενέργεια, η οποία συνήθως συνίσταται στην υπογραφή σε κάποιο έγγραφο, μπορεί δίπλα στην υπογραφή να σημειώσει ότι εγώ εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου, εκτέθηκαν από το προϊστάμενο λόγοι κατεπήγοντος, οπότε υπογράφω με την επιφύλαξη αυτή. Άρα ακόμα και έτσι, ακόμα και στο δημοσιοπαλληλικό δίκαιο, ένας δημόσιος υπάλληλος εν τέλει είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την εντολή. Εκτός, ξαναλέω, εκτός αν είναι προδήλωση αντισυνταγματική. Ωραία. Βεβαίως, εκεί, αν δεν την εκτελέσει, απλά θα είναι ένα περιστατικό παράπονο. Εδώ μιλάμε για στρατοδικείο και μάλιστα στρατοδικείο στη Γερμανία. Γι' αυτό αποφασίσαν ότι μπορεί να μην αποτελεί απαλλακτικό παράγοντα, αλλά και αναλόγως με το επίπεδο του αξιωματούχου θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση της επιβαλλόμενης ποινής εάν κρινόταν ένοχος. Οι δίκες κράτησαν σχεδόν ένα χρόνο, από το 1945 μέχρι το 1946, και συνολικά δικάστηκαν 24 κατηγορούμενοι. Οι 19 εκ των 24 κρίθηκαν ένοχοι. Ωραία. Και οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν από ποινή θανάτου, διαπαγωνισμού, μέχρι 15 χρόνια φυλάκιση. Κάθεξη, με συγχωρείτε. Αυτό ήταν το εύρος των ποινών που επιβλήθηκαν. Υπήρχε και ένα διεθνές στρατοδικείο της Άπλου Ανατολής, το οποίο συστάθηκε από τον υπεύθυνο στρατηγό των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί πέρα, ο οποίος ήταν ο στρατηγός MacArthur, διοικητής των δυνάμεων στην Άπλου Ανατολή, αντίστοιχα, το οποίο ήταν αντίστοιχο με τη δίκη της Νερμαίας, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, για αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα στην Ιαπωνία ή μάλλον από την Ιαπωνία. Αυτό κράτησε σχεδόν 1,5 χρόνο, το 46 μέχρι το 48. Δικάστηκαν 28 κατηγορούμενοι, 27 εκ των 28 κρίθηκαν ένοχοι και οι ποινές ήταν από θάνατο μέχρι 7 χρόνια, 7 έτη κάθεξη. Ναι. Υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι τώρα? Θα δώσω λίγο χρόνο, θέλει κάποιος να γράψει μία ερώτηση ή να μπορεί και να ρωτήσει κιόλας μέσω μικροφώνου. Ωραία. Ας κάνουμε και κάτι, μια και είμαστε εδώ στις 7:24, να κάνουμε 1/4 διάλειμμα. Οπότε να ξαναβρεθούμε παρά 20 με παρά 4. Παραμείνετε εννοείται στην αίθουσα, απλά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και σκεφτείτε κιόλας και αν υπάρχει κάποια ερώτηση και συνεχίζουμε από εδώ που το αφήσαμε. Οπότε τα ξαναλέμε στις παρατέταρτο. Ξαναλέω, παραμείνετε μέσα στην αίθουσα, απλά θα κλείσω το μικρόφωνο και την κάμερα 20 λεπτό λίγο να ερεμήσετε, να σηκωθείτε, να πιείτε λίγο νερό.
Λοιπόν, για να ξαναεπανέλθουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισό της, του σημερινού σεμιναρίου. Να ρωτήσω καταρχάς, για αυτά που καλύψαμε μέχρι τώρα, υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια παρατηρήση, θα ήθελε κάποιος να συνεισφέρει κάτι, συμφωνείτε, διαφωνείτε με αυτή την οπτική να... που ακολουθήθηκε μια πιο δικαιική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ηθινόντων και των αυτουργών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν υπάρχει κάποια άποψη, ευχαριστώ να τη συζητήσουμε ή κάποια ερώτηση. Ή εγώ τα καλύπτω πολύ καλά ή έχετε χάσει τον έλεγχο του πληκτρολογίου. Ελπίζω να είναι το γεγονός ότι εγώ τα καλύπτω πολύ καλά τα αντικείμενα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ωραία. Άρα, αυτά έτσι έγινε λοιπόν στις δίκες της Νιρεμβέργης. Αυτά ήταν τα αποτελέσματά τους. Και από εκεί και πέρα υποτίθεται ξεκίνησε ο κόσμος σε μία διαφορετική βάση. Αυτά εδώ τα δύο που βλέπετε είναι η συμφωνία για την... για τη σύσταση του δικαστηρίου στις δίκες της Νιρεμβέργης. Όπως θα δείτε εδώ, ο τίτλος είναι Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Crime Criminals of the European Axis, signed at London, 8 August 1945. Και εδώ βλέπετε τα 7 πρώτα άρθρα. Της συμφωνίας. Και αυτή εδώ είναι η διακήρυξη του στρατηγού MacArthur, που ήταν ο νότος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στην, για την Απανατολή, της ουσίας στην Ιαπωνία, για τη σύσταση αντίστοιχου δικαστηρίου, μικρότερης εμβέλειας προφανώς, και μόνο από τις ΗΠΑ. Ωραία. Να αναφέρω εδώ πάλι η ρίσουνε παραδό. Ο στρατηγός MacArthur ήταν και αυτός στον οποίο ο Ιάπωνας αυτοκράτορας παραδόθηκε, δηλαδή έγινε η διαδικασία παράδοσης και υπάρχει και διάσημη φωτογραφία πάνω στο αμερικανικό πλοίο στο οποίο υπογράφηκε η παράδοση των Ιαπώνων στους Αμερικανούς. Κάτι το οποίο για τους Ιάπωνες, ιδιαίτερα δεδομένου του πολιτισμού τους, θεωρούνταν πολύ υποτιμητικό. Και αυτές είναι φωτογραφίες από τη δίκη της Νιρεμβέργης. Στην πάνω αριστερά φωτογραφία βλέπετε... Θα τη μεγαλώσω λίγο ακόμα, νομίζω. Εδώ βλέπετε τους κατηγορουμένους που κάθονται σε αυτήν εδώ την περιοχή με ακουστικά για τις μεταφράσεις. Εδώ είναι όπου γινόταν η αγόρευση του εκάστοτε είτε δικηγόρου υπεράσπισης είτε ενός εκ των τεσσάρων εισαγγελέων. Δεν είναι δικηγόροι και όλοι αυτοί που βλέπετε εδώ πίσω είναι δημοσιογράφοι. Και κάτω δεξιά, εδώ βλέπετε από άλλη οπτική, εδώ είναι από άλλη γωνία, αυτοί είναι οι δικαστές, με τις 4 σημαίες πίσω. Ωραία. Εδώ αγορεύει
νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο Βρετανός εισαγγελέας. Και εδώ είναι οι κατηγορούμενοι και μπροστά οι συνήγοροι υπεράσπισης και οι εισαγγελείς. Και εδώ, όπως είπαμε, οι δημοσιογράφοι. Τώρα, όπως είπαμε, ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή ξεκίνησε, αν θεωρήσουμε τις δίκες στην Ερβέης, ως την πρώτη ενσάρκωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άποψη εισαγωγής ενός διεθνού πλαισίου προστασίας, αλλά και από την άποψη εφαρμογής προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, ακόμα και σε εγκληματίες που είχαν διαπράξει οι δεχθέστατα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Εάν το θεωρήσουμε αυτό, τότε ξεκίνησε πρώτα από πρακτικής άποψης και συνέχισε στην θεσμοθέτηση. Και η θεσμοθέτηση του πλαισίου ανθρωπίνων, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γνωρίζουμε σήμερα έγινε με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αγγλιστή Universal Declaration of Human Rights, στην οποία μέλη είναι όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή 193 κράτη σήμερα. Τώρα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης ήταν ότι το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχει 6 θεσμούς. Ένας θεσμός είναι η Γενική Συνέλευση, δεύτερος το Συμβούλιο Ασφαλείας, τρίτος το Συμβούλιο Trustship Council, λέγεται, τέταρτος το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πέμπτος η Γενική Γραμματεία του και έκτος το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Ωραία. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να προτείνει ένα πλαίσιο το οποίο θα διασφάλιζε την προώθηση και την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλους. Σε συνέχεια αυτής της εξουσιοδότησης συστάθηκε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ένα χρόνο μετά τη λήξη του πολέμου, δηλαδή το Φεβρουάριο του 1946, σχεδόν κοντά στην περάτωση της δίκης της Νιρεβέλης. Η Επιτροπή αυτή είχε 9 μέλη, με συγχωρείτε, ή μάλλον είχε μέλη από 9 κράτη. Νορβηγία, Γιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση, Γαλλία, Βέλγιο, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες το συμμετείχε η σύζυγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και γι' αυτό ονομάστηκε η οποία αναφέρεται στα έγγραφα ως κυρία του Φραγκλίνου Ντι Ρούσβελτ. Ωραία. Και αυτή ανέλαβε επί της ουσίας τον ηγετικό ρόλο στην διαμόρφωση της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το όνομά της είναι Eleanor Roosevelt. Και η Επιτροπή αυτή εργάστηκε σε μία διεθνή διακήρυξη δικαιωμάτων, διεθνείς διακηρύξεις που θα αφορούσαν σε πολιτικές ελευθερίες, σε ισότητα γυναικών ανδρών, σε ελευθερία πληροφοριών κλπ, σε προστασία μειονοτήτων και στην απαγόρευση των διακρίσεων βάσει ενός αριθμού παραγών. Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύσταση της Επιτροπής, η Επιτροπή έστειλε
το σχέδιο διακήρυξης για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, αυτός ήταν ο τίτλος, και αυτό απεστάλλει με τη σειρά του από την Γενική Συνέλευση στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Ωραία. Και εν τέλει η διακήρυξη υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 1948. Στην παρένθεση μπορείτε να δείτε τον αριθμό τον οποίο έλαβε σαν ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν ψηφίστηκε, ψηφίστηκε από 50 κράτη, ενώ 8 κράτη απήχαν από την ψήφισή του. Ωραία. Αυτά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από τη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διακήρυξη προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Έχω στα αγγλικά, διότι στα αγγλικά είναι το επίσημο κείμενο. Ξεκινάει αναφέροντας όλοι οι άνθρωποι είναι γεννημένοι ελεύθεροι και ίσοι, απαγορεύει τις διακρίσεις, προστατεύει τη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια, την ατομική ασφάλεια. Δεν υπάρχουν σκλάβοι, δεν υπάρχει δηλαδή δουλεία, δεν υπάρχει τώρα κόλλησα. Δεν υπάρχουν βασανιστήρια και δεν υπάρχει απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία. Υπάρχει ίση προστασία ενώπιον του νόμου, υπάρχει δικαστική προστασία, δεν υπάρχει κάποιος δεν συλλαμβάνεται τυχαία, υπάρχει οποιοδήποτε θεωρείται αθώος έως ότου αποδειχθεί ότι είναι ένοχος και συνεχίζει ούτω καθεξής. Ωραία, αυτά είναι τα βασικά. Μετά αρχίζει, περνάει και σε λίγο πιο κοινωνικο-οικονομικά ή πολιτικά δικαιώματα. Ωραία. Έχει τα πολύ βασικά πάλι ελευθερία της άποψης και της έκφρασης, ελευθερία της συνάθρησης, ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και ελευθερία της θρησκείας. Και μετά έχει λίγο ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και ότι πρέπει να παρέχεται ως ένα βαθμό, σε ένα ελάχιστο βαθμό δωρεάν από το κράτος και ούτω καθεξής. Ωραία, αυτά είναι τα 30 διατάξεις της διακήρυξης. Τώρα, και εδώ είναι η κατά τα άλλα πολύ αγαπητή Eleanor Roosevelt, η οποία κρατάει σε φωτογραφία, η οποία κρατάει την επίσημη διακήρυξη. Εντάξει, θεωρήθηκε η προτεργάτης της διακήρυξης αυτής. Τώρα, αυτή η διακήρυξη περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα που κάποιος θα θεωρούσε ότι πρέπει να περιληφθούν. Υπήρξαν συζητήσεις και προτάσεις και εν τέλει αρκετές διαφωνίες όσον αφορά πιο συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα σε σχέση με τα πολιτικά και τα ατομικά δικαιώματα. Και υπήρχαν και διαφωνίες για το αν αυτά που περιλαμβάνονταν ήδη τα ως επιτοπλίστων πολιτικά και ατομικά δικαιώματα στην διακήρυξη ήταν αρκετά ή θα έπρεπε να επεκταθούν και περαιτέρω. Αυτά οδήγησαν σε δύο συμπληρωματικά σύμφωνα της διακήρυξης, τα οποία θετήθηκαν περίπου 20 χρόνια μετά, το 1966, αλλά τέθηκαν σε ισχύ ακόμα πιο μετά, το 1976, δηλαδή 30 χρόνια μετά από την θέση σε ισχύ της διακήρυξης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
τα οποία είναι το Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, αγγλιστή International Covenant on Civil and Political Rights, και Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Τώρα, με τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όλα τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποχρεώσεων την υποχρέωση αυτομάτως να κυρώσουν την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πέραν αυτού, εξού και την έχουν κυρώσει όλα τα κράτη που συμμετέχουν στην ΟΗΕ, 193 κράτη. Όμως, πέραν αυτού, τα συμπληρωματικά, τα διεθνή σύμφωνα και έτερες συμπληρωματικές συμφωνίες που θα δούμε αργότερα, δεν είναι υποχρεωτικές με την ένταξη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οπότε, ενώ η Οικουμενική Διακήρυξη έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, δηλαδή 193 κράτη, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα έχει κυρωθεί από 176 κράτη, ενώ το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα από 175 κράτη. Ωραία. Άρα σημαίνει 18 και 22 κράτη αντιστοίχως δεν έχουν κυρώσει αυτά τα δύο διεθνή σύμφωνα. Πάλι όμως είναι προφανές ότι η συντηρητική πλειονότητα των κρατών μελών τα έχουν κυρώσει αυτά τα σύμφωνα. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες πολιτικά δικαιώματα ή ατομικά δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν ή προσωρινά να τεθούν σε αναστολή, εκτός όμως των δικαιωμάτων στη ζωή, στην απαγόρευση της βάναυσης μεταχείρισης, στην δουλεία και ούτω καθεξής. Περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το σε τι συνίσταται μία νόμιμη σύλληψη και σε τι συνίσταται μία δίκαιη δίκη και περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, όπως όταν η ελευθερία της έκφρασης προσβάλλει την τιμή κάποιου άλλου, εάν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ούτω καθεξής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για τη θανατική ποινή, για την οποία υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στο Διεθνές Σύμφωνο, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ούτε το Διεθνές Σύμφωνο δεν απαγορεύει την επιβολή θανατικής ποινής, αλλά αν θέτει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περαιτέρω συγκεκριμένες προστασίες, συγκεκριμένες διατάξεις προστασίας, σε περίπτωση που κράτη-μέλη αποφασίσουν ότι η θανατική ποινή θα είναι μία ποινή που θέλουν να επιβάλλουν. Ναι. Και το Διεθνές Σύμφωνο για Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση προϋποθέσεων, παραδείγματος χάρη για πληρωμένη άδεια για τις μητέρες, για βελτίωση τρόπων παραγωγής φαγητού, για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα τρία βασικά, η Οικουμενική Διακήρυξη και τα δύο διεθνή σύμφωνα, τα τρία πολύ πολύ βασικά θεμελιώδη κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Πέραν αυτών υπάρχουν και άλλα, τα οποία πάλι θεωρούνται βασικά, αλλά είναι επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και αυτά είναι αυτά τα 9. Αυτά είναι εκτός από τα 3 που είναι τα πολύ πολύ θεμελιώδη, τα υπόλοιπα 9 είναι τα βασικά διεθνή νομοθετήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματεύονται συγκεκριμένες πτυχές. Έχουμε τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων που έλαβε ισχύ το 1969, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπως είπαμε, που τέθηκε σε ισχύ το 1976, και για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα.
Μετά έχουμε τη σύμβαση για την εξάλληψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, που έλαβε ισχύ το 1981, τέθηκε σε ισχύ. Τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας το 1987. Μια πολύ βασική είναι η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού το 1990. Αυτά είναι πότε τέθηκαν σε ισχύ, όχι πότε υπογράφηκαν. Συνήθως υπογράφονταν 2-3-5 χρόνια πιο πριν. Η Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, που τέθηκε σε ισχύ το 2003. Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία όλων των ατόμων από την Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, που τέθηκε σε ισχύ το 2010. Και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που τέθηκε σε ισχύ το 2008. Αυτό είναι ανάποδα, διότι και τα δύο υιοθετήθηκαν το 2006, αλλά τέθηκαν σε ισχύ πρώτα των ατόμων με αναπηρία το 8 και μετά η προστασία από εξαναγκαστική εξαφάνιση το 10. Τώρα, προχωράμε ιστορικά. Σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να αλλάζει. Αν θα θυμάστε στην αρχή, είπαμε ότι μέσα στις θεωρητικές, στις θεωρητικές συζητήσεις που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως στη συζήτηση μεταξύ στις διαφωνίες μεταξύ καθολικότητας και πολιτισμικού σχετικισμού, ένα από τα πράγματα που συχνά διαπιστώνονται είναι ότι το καθεστώς των ανθρώπινων δικαιωμάτων πάνω να διαμορφώνεται όχι αφεαυτού του, εφόσον ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στη φύση, αλλά συγκεκριμένα ως απάντηση ή ως αντίδραση σε κάποιες κοινωνικοπολιτικές, κοινωνικοοικονομικές ή κοινωνικοϊστορικές συνθήκες. Δεν αποτελεί το καθεστώς το σημερινό που έχουμε προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων διεθνώς, το οποίο είναι αυτό που μόλις είδαμε τώρα, αυτό είναι μέχρι σήμερα, δεν απέχει, δεν είναι... είναι ενδεικτικό του επιχειρήματος αυτού. Γιατί υιοθετήθηκε στον απόϊχο των θηριώδους έκτασης και ένασης εγκλημάτων που έγιναν και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σιγά σιγά, και αυτό είναι ενδεικτικό έχουμε μία ερώτηση. Ναι, κύριε Σιάντα, αν θα θυμάστε, το είδαμε, είναι προστατεύεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης. Αλλά το δικαίωμα στη ζωή, όπως και στην ελευθερία και στην ασφάλεια των ατόμων, δεν είναι απεριόριστο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και ενώ όλοι συμφωνούν ότι το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ατομική ασφάλεια δεν είναι απεριόριστο, για το δικαίωμα στη ζωή υπάρχει διαφωνία. Η διεθνής κοινότητα έχει αποφασίσει ότι είναι θεμελιώδης δικαίωμα, αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς. Ενώ, παραδείγματος χάρη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό. Γι' αυτό και έχει απαγορευτεί η επιβολή της θανατικής ποινής. Ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες το δικαίωμα της ζωής υπόκειται και αυτό σε περιορισμό. Γι' αυτό και διατηρεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε αρκετές πολιτείες τη θανατική ποινή. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Το ερώτημα είναι τι γίνεται στη Γάζα, που συντελείται μια γενοκτονία, ή και στη Γάζα. Αυτό δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Οπότε ας περάσουμε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο και το νομικό υπόβαθρο και μετά, θέλετε, στο τέλος της ερωτηλέξεων μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς είναι. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, εδώ μελετάμε το νομικό πλαίσιο. Θα δούμε και δύο περιπτώσεις εφαρμογής ή μη εφαρμογής, τόσο καλύτερης ή χειρότερης εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς το τέλος αυτής της διάλεξης. Αλλά, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι ένα πράγμα το νομοθετικό πλαίσιο και οι δεσμεύσεις, οι νομικές που έχουν αναλάβει τα κράτη σε διεθνές επίπεδο και τις οποίες η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αυτών έχει ευθύσει και σε εθνικό επίπεδο, και είναι ένα άλλο πράγμα η εφαρμογή, ο τρόπος εφαρμογής, η εφαρμογή ή όχι, και ο τρόπος εφαρμογής, σε περίπτωση που εφαρμόζεται, της προστασίας αυτής επί των πραγμάτων, σε εθνικό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη,
Για την περίπτωση που αναφέρεστε εσείς, ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου. Αντιστοίχως, το ίδιο παράδειγμα είχε προκύψει και με τους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη της Ρώμης που ιδρύει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θα το δούμε αργότερα, είναι ένα δικαστήριο που δικάζει σαν το δικαστήριο της Νιρεμβέργης για όποιον κάνει παρόμοια εγκλήματα από εδώ και πέρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως έχει κυρώσει τη συνθήκη της Ρώμης. Γι' αυτό οι συζητήσεις που διεξάγονται τώρα, όπως και οι συζητήσεις που διεξάγονταν τότε επί Πρωθυπουργίας Μπλερ στη Βρετανία και Προεδρίας George Bush Jr., του γιου δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ότι αν η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις θα εκθέσει στρατιωτικούς ή ακόμα και τον Πρωθυπουργό σε δίωξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε περίπτωση που κριθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι αυτό είναι μια γενοκτονία. Και στην περίπτωση του Αφγανιστάν και στην περίπτωση της Γάλλης είχαν και έχουν ξεκινήσει αντιστοίχως έρευνες από την εισαγγελέα την τότε εισαγγελέα όσον αφορά στον Αφγανιστάν και τον τώρα εισαγγελέα, τον ενώ εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Τώρα που θα καταλήξει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Οπότε, παρακαλώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Άρα, όπως είπα, δεν είναι εξαίρεση και το σημερινό καθεστώς. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτών των πραγμάτων. Βεβαίως έχει παραμείνει ως σήμερα. Όμως, από το 1950 και μετά, αφού το πέρασε και η δεκαετία του 1950, άρχισαν να αλλάζουν οι προτεραιότητες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί άρχισε να αλλάζει και ο κόσμος. Και άρα, σε έναν βαθμό, όντως τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα εξαρτώνται, εφόσον ιδιαίτερος δεν είναι και κάπου φυσικά, δεν υπάρχουν κάπου φυσικά, πάντα εξαρτώνται από τις κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές και οικονομικές συνθήκες. Άρα, μετά το 1950, οι προτεραιότητες των ανθρώπινων δικαιωμάτων άλλαξαν γιατί. Διότι τη θέση του Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε να πάρει, ή τέλος πάντων, η επόμενη παγκόσμια περίσταση που ακολούθησε τον Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Ωραία. Και αυτό επηρέασε και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα, αλλά και τα κράτη τα οποία υπαγόντουσαν στη σφαίρα επιρροής του ενός, στη σφαίρα επιρροής του ενός ή του άλλου. Εκτός αυτού, προχωρώντας προς τη δεκαετία του 1960, μείζον θέμα έγινε και η αποαπικιοκρατικοποίηση. Decolonization. Ωραία. Γιατί από τη δεκαετία του 1960 και μετά, όχι μόνο άρχισαν αλλεπάλληλα κράτη το ένα μετά το άλλο να αναζητούν ανεξαρτησία από πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις, κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ίσως και εν μέρει εξαιτίας αυτού τέθηκε και ένα ευρύτερο θέμα για το αν θα έπρεπε να λήξει αυτή η κατάσταση, ασχέτως αν τα κράτη αυτά καθ' αυτά ζητούσαν ανεξαρτησία ή όχι. Τέλος πάντων, αποικίες τότε ή που θέλουν να γίνουν κράτη. Μετά τη δεκαετία του 1960, προστέθηκε και σε αυτό η επέκταση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και αυτό επηρέασε την ανθρώπινα δικαιώματα όχι τόσο στην ουσία τους, όπως ήταν παραδείγματος χάρη στον ψυχρό πόλεμο. Ας πούμε, ο ψυχρός πόλεμος πώς επηρέασε τα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης απέκτησε διαφορετική υφή. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε μια έντονη τάση προς την ελευθερία της έκφρασης. Στον ψυχρό πόλεμο, όπου υπήρχαν θέματα ασφαλείας, η ελευθερία της έκφρασης έπρεπε να προσαρμοστεί. Υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί. Αντιστοίχως, και στις περιόδους από αποαπικιοκρατικοποίησης, υπήρχαν συγκεκριμένες εκφάνσεις που ήταν σχετικές συγκεκριμένα δικαιωμάτων. Μετά την δεκαετία του 1960, με την επέκταση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν άλλαξε τόσο, αυτό δεν επηρέασε τόσο η επέκταση των μη κυβερνητικών οργανώσεων την ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επηρέασε αρκετά όμως τον τρόπο εφαρμογής και προστασίας αυτών. Ωραία. Και πώς την επηρέασε, διότι μετά τη δεκαετία του 1960, και τη δεκαετία του 1960, ιδρύθηκε η Διεθνής Αμνηστία. Πλέον δηλαδή η έμφαση εφαρμογής του πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέμεινε
στη διεθνή κοινότητα ως, όσον αφορά στις συνθήκες, στις διεθνείς συνθήκες, αλλά πέραν αυτού, επί του πρακτέου πέρασε ως ένα μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στην αξιολόγηση ανάγκης προστασίας συγκεκριμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις από τον διεθνή τομέα. Δεν υπήρχε πλέον δικαστήριο της Νιρεμβέργης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε πολύ μετά. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε μετά το 2000. Ωραία, οπότε πέρασε ως ένα βαθμό σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπενθυμίζω ότι η Διεθνή Αμνηστία έχει λάβει και το Νόμπελ Ειρήνης το 1977. Σωστά, κύριε Ζάχα, το 2002. Πώς ξεκίνησε η Διεθνή Αμνηστία? Δημιουργήθηκε ως και παραμένει ο σημαντικότερος μη κυβερνητικός οργανισμός, διεθνής οργανισμός, ο οποίος προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωραία. Ένας Άγγλος δικηγόρος έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα Observer το 1961, με το οποίο κατέκρινε τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης που εφαρμοζόντουσαν ανά τον κόσμο, κυρίως στη Δύση και στην Ανατολή, όπως ανέφερα πριν, ως ένα μεγάλο βαθμό, ως απόρρια του ψυχρού πολέμου. Αυτός, μαζί με άλλους δικηγόρους, ξεκίνησαν μία οργάνωση, η οποία λεγόταν Appeal for Amnesty. Ωραία, ήταν μία καμπάνια. Και αυτή η καμπάνια τι έκανε? Ήταν μία οποία συνέλεγε πληροφορίες για αυτό που ονόμαζε φυλακισμένους συνείδησης, prisoners of conscience, δηλαδή για άτομα τα οποία εξαιτίας της έκφρασης ελευθερίας, της έκφρασης των απόψεών τους, λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, που εξάσκησαν, φυλακίστηκαν. Okay. Αφότου ξεκίνησε αυτό, μετά συνέχισε και εξελίχθηκε στην Διεθνή Αμνηστία που γνωρίζουμε σήμερα. Μετά τη δεκαετία του 1960, προχωρώντας τη δεκαετία του 1970 και 1980, έντονο ρόλο στα ανθρώπινα δικαιώματα αρχίζει και παίζει η παγκοσμιοποίηση. Και εδώ αρχίζει και παίζει έντονο ρόλο, παρότι ας πούμε, η θεωρία της καθολικότητας υπήρχε από το 1945 και μετά, έλαβε σάρκα και οστά σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Δύσης, λόγω της παγκοσμιοποίησης. Γιατί? Πρώτον, διότι λόγω της παγκοσμιοποίησης οι πληροφορίες άρχισαν να κινούνται σχετικά πιο ελεύθερα, ωραία, ακόμα και πριν το διαδίκτυο, και δεύτερον, λόγω της παγκοσμιοποίησης άρχισε να επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει ένας σωστός δρόμος. Ωραία. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή ο συνδυασμός έκθεσης ατόμων της Δύσης σε διαφορετικά πολιτισμικά ερθίσματα, στα οποία ίσως η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών δεν θα είχαν πρόσβαση πριν την παγκοσμιοποίηση, και η ευρύτερη άποψη ότι όλη η γη είναι ένας κόσμος και ότι δεν υπάρχει πια τόσο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ κρατών και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει μέσα στα κράτη αυτά, οδήγησε σε επηρεασμό κυρίως της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και προχωρώντας τη δεκαετία του 1980 και μετά 1990, και θα το δούμε αυτό στη μελέτη περίπτωσης με την οποία θα κλείσουμε, μεγάλο ρόλο άρχισε να διαδραματίζουν τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, τα οποία συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πώς το δικαίωμα, ας πούμε, σε καθαρό νερό ή σε καθαρό αέρα είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, με την έννοια, είναι ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα, με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν αυτού του δικαιώματος. Και είναι αναγκαίο για όλους τους ανθρώπους, δεν είναι κάτι που υπόκειται σε διαφορετικές οπτικές. Γι' αυτό το δικαίωμα έχουν υπάρξει τρεις συμβάσεις,
τρεις διεθνείς συνθήκες. Η μία ήταν η συνθήκη της Βιέννης για την προστασία του όζοντος και το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ για ουσίες οι οποίες επηρεάζουν το στρώμα του όζοντος, τα οποία θα δούμε στην μελέτη περίπτωσης και τα οποία έχουν κυρωθεί από 107 κράτη. Υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διακρατικής μετακίνησης αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων και το πώς θα πρέπει να γίνεται, δηλαδή αν ποινικά απόβλητα, αν μπορεί ένα κράτος επί της ουσίας να πάρει τα ποινικά του απόβλητα και τα ρίξει στα σύνορα με ένα άλλο κράτος. Και μετά υπάρχει φυσικά και η συνθήκη ενιαίου πλαισίου για την κλιματική αλλαγή και το πρωτόκολλο του Κιώτο, τελευταία αναθεωρήθηκε με την συμφωνία των Παρισίων. Ωραία. Και πάμε στην πιο πρόσφατη βασική εξέλιξη στο πλαίσιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία είναι η δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Επί της ουσίας αυτό αποτελεί θεσμοποίηση του δικαστηρίου που συστάθηκε κατά τη διάρκεια των δικών της Νιρεμβέργης. Και, εντάξει, επειδή ήταν το 2002 και άλλων παρεφερών ad hoc δικαστηρίων που είχαν συσταθεί μετά. Ωραία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι το ίδιο με το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών δικάζει διαφορές μεταξύ κρατών. Και δικάζει διαφορές μεταξύ κρατών όσον αφορά, είπαμε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, όρια, σύνορα, υφαλοκρηπίδα και ούτω καθεξής. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δικάζει άτομα για διάπραξη συγκεκριμένων εγκλημάτων. Ωραία. Βασίζεται στη συνθήκη της Ρώμης, η οποία έφηκε σε ισχύ το 2002 και έχει 123 κράτη, την έχουν υπογράψει 123 κράτη. Πιστεύω δεν θα σας κάνει καμία έκπληξη ότι δεν την έχουν υπογράψει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα. Ωραία. Ποια είναι η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο μας αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικάζει 4 ειδών, 4 κατηγοριών εγκλήματα. Η πρώτη κατηγορία είναι το έγκλημα της γενοκτονίας. Δηλαδή, το να σκοτώνεις ή να προκαλείς σοβαρές βλάβες να προσπαθείς να εξοντώσεις με οποιοδήποτε τρόπο ένα σύνολο ατόμων που ανήκουν σε ένα εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό, θρησκευτική ομάδα. Εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα. Ωραία. Αυτό είναι η γενοκτονία. Η δεύτερη κατηγορία εγκλημάτων που δικάζει είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που σημαίνει δολοφονίες, εξόντωση, υπαγωγή σε καθεστώς δουλείας, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική υποδούλωση, αναγκαστική πορνεία και ούτω καθεξής. Ωραία. Επίσης, μέσα στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι το έγκλημα του apartheid, δηλαδή ο βάναυσος διαχωρισμός με βάση φυλετικές διακρίσεις, η εξαφάνιση ατόμων, αναγκαστική εξαφάνιση ατόμων, μια της πιο ενδεικτικές περιπτώσεις ήταν η Αργεντινή, όπου εξαφανίστηκαν κυρίως παιδιά κατά εκατοντάδες, μυστηριωδώς, κανένας δεν ξέρει πώς. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Τρίτη κατηγορία, θα σας αφήσω με πάρα πολύ ευχάριστο, με πάρα πολύ ευχάριστη αίσθηση στο τέλος αυτού του σεμιναρίου, αλλά η μελέτη της περιπτώσης που θα δούμε, η μία είναι λίγο βαριά, η άλλη είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Γι' αυτό κλείνω. Θα κλείσω και με την άλλη. Η τρίτη κατηγορία εγκλημάτων είναι εγκλήματα πολέμου, που σημαίνει όποια παραβίαση οποιονδήποτε από τις συνθήκες της Γενέβης, και αν θα θυμάστε, είπαμε ότι οι συνθήκες της Γενέβης είναι συνθήκες,
και όχι η συνθήκη της Γενέβης, απλά υπάρχει η πρώτη βασική συνθήκη. Η παραβίαση των κανόνων ή των νόμων εμπόλεμης σύραξης, η χρήση δηλητηριωδών αερίων ή άλλων χημικών όπλων, η επίθεση σε νοσοκομεία ή μονάδες θεραπείας, γι' αυτό και απαγορεύεται να επιτεθεί σε αν οποιοδήποτε όχι με οποιοδήποτε κτίριο φέρει οποιοδήποτε τα σύμβολα του Διεθνούς Ερυθρού Σταύρου. Οι μαζικές εκτελέσεις χωρίς καμία δίκη και ούτω καθεξής. Και η τελευταία κατηγορία εγκλημάτων που δικάζει είναι εγκλήματα επιθετικότητας. Δηλαδή, η χρήση εμπόλεμων μέσων, η χρήση όπλων και εμπόλεμων μέσων ενός κράτους έναντι άλλου. Εδώ δεν δικάζει το κράτος, αλλά δικάζει αυτόν που ήταν υπεύθυνος για την χρήση των μέσων αυτών. Αυτά είναι τα τέσσερα είδη εγκλημάτων για τα οποία διώκει και τα οποία εκδικάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωραία. Ενδεικτική περίπτωση για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και μετά θα πάμε στη μελέτη της περίπτωσης γενικότερα εφαρμογής των δικαιωμάτων, ειδικότερα για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενδεικτική περίπτωση ήταν η περίπτωση των ΗΠΑ και του πολέμου του Αφγανιστάν. Αυτή ήταν ενδεικτική περίπτωση για ποιο λόγο. Ισχύει ότι οι ΗΠΑ, νομικά, ισχύει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη της Ρώμης. Ωραία. Το 2007, λίγο μετά την σύραξη που έλαβε χώρα στο Αφγανιστάν, υπήρξε μία προκαταρκτική εξέταση από την αντιεισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το εάν στο Αφγανιστάν, από το Μάιο του 2003 και έπειτα, προκλήθηκαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ωραία. Αφού του συνέλεξε όλα τα δεδομένα, συνεντεύξεις, μπορείτε να μπείτε και στο Διεθνές Δικαστήριο, το υλικό είναι τεράστιο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι διαπράχθηκαν τέτοια εγκλήματα. 10 χρόνια μετά, όταν πλέον η ίδια, λεγόταν Μπενσούντα, η αντιεισαγγελέα είχε προαχθεί στην εισαγγελέα, έχει μόνο έναν εισαγγελέα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως εισαγγελέας ζήτησε να ανοίξει κανονική, όχι πλέον προκαταρκτική εξέταση, αλλά κανονική έρευνα για διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά των ακόλουθων, κατά των Ταλιμπάν και των συναφών ομάδων που σχετίζονταν με τους Ταλιμπάν και κατά μελών των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ακόμα και αν αυτά τα μέλη, οποιασδήποτε βαθμίδας, δεν ήταν παρόντα εκεί. Τώρα, υπάρχει και ένα νομικό ερώτημα αν μπορεί να γίνει αυτό. Ισχύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, δεν έχουν κυρώσει τη συνθήκη της Ρώμης. Επίσης, ισχύει και καλό είναι να έχετε υπόψη σας για τη συζήτηση αυτή τώρα που κάνουμε, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Κανονικά, σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη, τουλάχιστον της υπηρετικής Ευρώπης, υπάρχει ένας αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος φέρνει εντολές από τον Πρωθυπουργό. Φυσικά δεν μπορεί, ή από τον Πρόεδρο, δεν μπορεί να δράσει μόνος του, αλλά παίρνει εντολές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος θεσμικά είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Έχει δηλαδή το βαθμό, στρατιωτικό βαθμό του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Οπότε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση έχει το τελικό δικό του OK. Που σημαίνει τι? Σε περίπτωση που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έδινε το OK, οι ευθύνες και η δίωξη θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι και τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Τώρα, όντως δεν έχει κυρώσει τη συνθήκη της Ρώμης, που σημαίνει
ότι εάν τελικά είχε εγκρίνει την έρευνα και αν εκδιδόταν ένταλμα, αυτό το ένταλμα σύλληψης δεν είχε καμία ισχύ. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει αστυνομία, οπότε μπορεί να εκδώσει ένα ένταλμα, αλλά η εκτέλεση του εντάλματος για σύλληψη επαφίεται στις αστυνομικές αρχές του εκάστοτε, το όλων των κρατών που συμμετέχουν. Και τα κράτη που συμμετέχουν δεσμεύονται διεθνώς ότι αν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εν τέλει, ότι αν το άτομο βρίσκεται στη δική τους στη δική τους γεωγραφική περιοχή, θα το συλλάβουν και θα το παραδώσουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η κυρία Κραβάρη, για να αποτεθείς όμως στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο χρειάζεται πρώτα... Όχι. Δεν έχει καμία σχέση το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με τα Εθνικά Δικαστήρια. Επίσης, οποιαδήποτε δίωξη, οποιαδήποτε απόφαση φυλάξης από το Διεθνές Δικαστήριο δεν επηρεάζει τα Εθνικά Δικαστήρια. Είναι τελείως άσχετο. Οπότε, για άτομα τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ασχέτως εθνικότητας, ακόμα και αν είναι παραδείγματος χάρη ένας Βρετανός, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα εντάλματα δεν έχουν καμία ισχύ. Οπότε και ένας Βρετανός ο οποίος ήθελε να αποφύγει, εάν είχε εκδοθεί ένταλμα εναντίον του, αν θέλει να αποφύγει τη σύλληψή του, θα πρέπει να φύγει από τη Βρετανία, γιατί η Βρετανία, εάν υπάρχει το άτομο εντός της Βρετανίας, είναι υποχρεωμένη να παραδώσει αυτό το άτομο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Μπορεί να φύγει από τη Βρετανία και να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνει το αίτημα αυτό για να ανοίξει επίσημη έρευνα η εισαγγελέα το 2017. Το 2019 το προδικαστικό τμήμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου της αρνείται το αίτημα. Ενώ δέχεται ότι παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν μία από τις δύο κατηγορίες έναντι των οποίων πρότεινε να ανοίξει έρευνα εισαγγελέας, παρότι δέχτηκε το προδικαστικό τμήμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δεν έχουν υπογράψει, εάν προέβησαν σε τέτοια εγκλήματα σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη συνθήκη και το Αφγανιστάν έχει υπογράψει τη συνθήκη, τότε είναι υπόλογοι. Που σημαίνει τι? Όπως αν ένας Βρετανός βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν η Βρετανία έχει υπογράψει τη συνθήκη, επειδή οι πολιτείες δεν την έχουν υπογράψει, δεν μπορεί να τον αγγίξει κανένας. Αντιστοίχως, αν ένας Αμερικανός πολίτης βρεθεί στη Βρετανία και είναι υπό εντάλματος σύλληψης το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θα συλληφθεί και θα παραδοθεί παρά το γεγονός ότι είναι Αμερικανός πολίτης και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει. Αλλά επειδή βρίσκεται στη Βρετανία, θα πρέπει να συλληφθεί. Οπότε βρέθηκε σε μια περίεργη κατάσταση όπου σε περίπτωση παραδείγματος χάρη που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δυνητικά πήγαινε στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη, εάν υπήρχε ένταλμα έναντί του θα έπρεπε να συλληφθεί και να προσαχθεί. Οπότε ή θα έπρεπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μην φύγει ποτέ από την Αμερική, να πηγαίνει από την Αμερική στη Ρωσία, γιατί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν όλα της Υπηρετικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εγκρίνει τη σύμβαση της Ρώμης, ή θα έπρεπε να παραμείνει στην Αμερική και να μην κινείται. Οπότε ήταν σχετικά δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως, το προδικαστικό τμήμα αρνήθηκε την έναρξη επίσημης έρευνας, γιατί είπε ότι παρότι γίνεται να υπάρξει και έρευνα έναντι Αμερικανών αξιωματούχων, διότι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα σε γεωγραφικό μέρος κράτους το οποίο είχε να γνωρίσει τη σύμβαση, δηλαδή το Αφγανιστάν, είπε όμως ότι εάν η έρευνα αυτή δεν θα ήταν προς όφελος της δικαιοσύνης. Διότι έκρινε ότι υπήρχαν πολύ λίγα στοιχεία και ότι οι σχετικές αρχές, που ήταν οι αρχές του Αφγανιστάν, δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποινικού δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η εισαγγελέας άσκησε ένσταση έναντι της απόφασης του προδικαστικού τμήματος.
και είπε ότι λανθασμένα αποφάσισε να μην επιτρέψει την έναρξη επίσημης έρευνας. Ή το τμήμα εξέτασης ενστάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου όντως δικαίωσε την εισαγγελέα. Αντέστρεψε την απόφαση και είπε ότι το προδικαστικό τμήμα είχε λανθασμένα ερμηνεύσει το τι, σε τι συνίσταται το συμφέρον της δικαιοσύνης και σε τι όχι. Δηλαδή το τι αποτελεί συμφέρον της δικαιοσύνης και το τι όχι. Και είπε επίσης ότι οι απόψεις του προδικαστικού τμήματος ότι δεν θα ήταν στο συμφέρον της δικαιοσύνης και ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία από τις αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, δηλαδή το Αφγανιστάν, ήταν υποθετικά. Δεν βασιζόντουσαν σε πραγματικά περιστατικά. Οπότε βρέθηκε, είναι ανοιχτή επίσημη έρευνα με την δυνατότητα, όταν καταλήξει αυτή η έρευνα, το 20 αποφάσισε η Επιτροπή Εφέσεων, τώρα αυτή η ιστορία κατά το 2007, έτσι. Οπότε ακόμα διεξάγεται η έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε επίσημη από το 20. Να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Όταν όμως ολοκληρωθεί, υπάρχει περίπτωση να εκδοθεί ένταλμα έναντι αξιωματούχων των ΗΠΑ, πιθανώς και του Προέδρου. Και αυτό θα κάνει την μετάβασή του σε κράτη-μέλη, εάν υπάρξει τέτοιο ένταλμα, ή τέλος πάντων υψηλών αξιωματούχων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι υψηλοί αξιωματούχοι του στρατού, ας πούμε, δεν θα μπορούν να πηγαίνουν πλέον σε συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ. Διότι αν βρεθούν σε έδαφος, αν υπάρχει ένταλμα και βρεθούν σε έδαφος κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη συνθήκη της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που είναι όλα στο ΝΑΤΟ εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε θα πρέπει να συλληφθεί. Άρα δεν θα μπορεί να πηγαίνει, εάν υπάρξει ένταλμα. Έχοντας αυτό υπόψη τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 19, όταν είδαν ότι η εισαγγελέα αυτή προχώρησε σε ένσταση έναντι του της καταρχήν απορριπτικής απόφασης από το προδικαστικό τμήμα, επειδή βλέπανε που πάει το πράγμα, αποφασίσανε να επιβάλλουν ποινές και σε αυτήν και σε όσους συνεργάζονται με το ποινικό δικαστήριο. Στην εισαγγελέα της απαγόρευσαν την είσοδο στις ΗΠΑ και της αφαίρεσαν τη βίζα που είχε. Και αντίστοιχες ποινές και οικονομικής φύσεως αποφάσισαν, αυτό ήταν επί προεδρίας Τραμπ, αλλά δεν γνωρίζω, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει η προεδρίας Biden, να επιβάλλουν και σε οποιοδήποτε άτομο συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είτε στην έρευνα που διεξάγεται, είτε εάν εκδοθεί ένταλμα, στην περίπτωση που εκδοθεί ένταλμα. Ο λόγος, η αιτία που χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν αυτήν την απόφαση ήταν ότι λόγω αυτής της διαδικασίας φύγεται η κρατική κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γι' αυτό λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Ωραία. Ερωτήσεις μέχρι τώρα. Ή σχόλια, δεν έχει κανένας. Ωραία. Και πάμε να κλείσουμε. Θα αφήσουμε κάτι κρεμές για την επόμενη εβδομάδα, για όσους θέλουν να έρθουν. Έχουμε δύο μελέτες περίπτωσης να κάνουμε. Το επόμενο σεμινάριο την επόμενη Τετάρτη, 26 Ιουνίου. Η μία μελέτη περίπτωση, η οποία θέλει λίγο συζητησούλα, οπότε θα προτιμήσω να την αφήσουμε κρεμούσα για την επόμενη φορά, αφορά στο καθεστώς φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ μέχρι τη δεκαετία του 1960-70. Οπότε θέλει λίγο συζητησούλα αυτό, οπότε θα το αφήσουμε για την επόμενη φορά. Και η δεύτερη μελέτη περίπτωση, την οποία θα μελετήσουμε και με αυτήν θα σας αφήσω, και η οποία έχει και ένα θετικό πρόσημο, για να μην μείνουμε με όλα τα αρνητικά, είναι εφαρμογής δικαιωμάτων, εννοώ, είναι η περίπτωση του
στρώματος του όζοντος. Ωραία. Και με αυτό θα κλείσουμε. Το στρώμα του όζοντος είναι τι? Τι είναι το όζον? Το όζον είναι ένα άτομο, ένα στοιχείο οξυγόνου, το οποίο αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου. Αυτό είναι το όζον, η ουσία. Το στρώμα του όζοντος βρίσκεται, είναι ένα στρώμα το οποίο βρίσκεται στην στρατόσφαιρα, δηλαδή περίπου 15 έως 30 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, και προστατεύει από ένα ιδιαίτερα επιβλαβές είδος περίοδος ακτινοβολίας από τον ήλιο, που λέγεται η περίοδης ακτινοβολία Β. Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριόδη ακτινοβολία Β μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του δέρματος, αλλά και σε πιο βασικό επίπεδο για τους ανθρώπους, μπορεί να οδηγήσει σε δομική βλάβη του γενετικού υλικού. Ωραία. Σημαντικό επίσης για τη συζήτηση είναι τα στοιχεία που ονομάζονται χλωροφθόριο άνθρακες. Chloro, fluoro, carbons. Είναι CFCs. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα CFC, ουσία CFC που υπάρχει, είναι το φρέον. Το φρέον είναι υγρό το οποίο χρησιμοποιούν τα ψυγεία και τα air condition. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιείται αυτό? Παλαιότερα, πριν την ανακάλυψη του φρέοντος, χρησιμοποιούταν μεθάνιο ή θηλυκό διοξίδιο για τις ψυχραντικές τους ικανότητες. Ωραία, το φρέον έχει ψυχραντική ικανότητα, δηλαδή ψύχη, εξού και σε ψυγεία. Το φρέον ανακαλύφθηκε από τον Τόμας Μίτσλι ως εναλλακτική, γιατί και το μεθάνιο και το θηλυκό διοξίδιο είναι εξαιρετικά έφλεκτα. Ωραία, και επίσης εξαιρετικά τοξικά. Έκτοτε, το φρέον χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και σε σπρέι. Σε πεπιεσμένα σπρέι, όχι τα κανονικά, σε πεπιεσμένα σπρέι. Γιατί στο πεπιεσμένο σπρέι γεμίζει ως ένα βαθμό με φρέον για να σπρώξει το εκάστοτε υλικό που βρίσκεται μέσα στο υπόλοιπο σπρέι πάνω και να βγει. Ωραία. Τι γίνεται τώρα? Τη δεκαετία του 1980, δύο Αμερικανοί επιστήμονες ανακαλύψανε ότι τα CFCs, όταν ανεβαίνουν στη στρατόσφαιρα, προκαλούν βλάβες στο στρώμα του όζοντος. Γιατί προκαλούν βλάβες στο όζον? Μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται photodissociation, τα CFCs αντιδρούν με τα 3 άτομα του οξυγόνου και παράγουν άτομα χλωρίου. Ωραία. Και βρωμίου. Τα οποία διασπούν το στρώμα του όζοντος. Και βρήκαν ότι ο ρυθμός διάσπασης, δηλαδή έκπτωσης του στρώματος του όζοντος, ήταν 1% ανά ημέρα. Ωραία. Αυτό ήταν σε θεωρητικό επίπεδο. Άλλοι επιστήμονες της Βρετανίας, μόλις το διαβάσαν αυτό, θεώρησαν σωστό να δούνε αν όντως αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα στο στρώμα του όζοντος. Οπότε κάνανε μια εμπειρική ανάλυση στην Ανταρκτική, στο μέρος του στρώματος του όζοντος που βρίσκεται πάνω από την Ανταρκτική, για 2 έτη, από το 1957 μέχρι το 1958. Ωραία. Και βρήκανε ότι από τότε μέχρι και τότε που κάναν την έρευνα, δηλαδή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970,
το στρώμα του όζοντος είχε σταθερά μειωθεί. Τα κάνουν πακέτο αυτά τα δεδομένα και τα στέλνουν στη NASA. Και μάλιστα, αν θα ακούσετε και σε διάφορα ντοκιματέρ που έχουν μιλήσει, λέγαμε ότι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και ότι τα στείλανε στη NASA, ρωτώντας τους πώς είναι δυνατόν η NASA να μην τα έχει δει αυτά μέσα στο δορυφόρο. Τα παίρνει αυτά τα στοιχεία η NASA και αναπροσαρμόζει δορυφόρους για να δει αν όντως και η εικόνα του στρώματος του όζοντος φαίνεται ότι έχει πληγεί. Και όντως επιβεβαιώνει και την αρνητική επίστοση των CFCs στο όζον σαν στοιχείο και αυτό που βρήκαν οι Βρετανοί, ότι δηλαδή υπάρχει εντός εισαγωγικών πληγή στο στρώμα του όζοντος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και μάλιστα μεγάλη. Γίνεται μια μεγάλη κινητικότητα για να περιοριστούν αυτά και υπογράφεται η Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία του στρώματος του όζοντος. Επειδή ο κίνδυνος ήταν τόσος και τα δεδομένα ήταν τόσο τρομακτικά, η υπογραφή αυτή, η οποία είναι εκτός Ηνωμένων Εθνών, έτσι δεν είναι υποχρεωτική, η συνθήκη αυτή υπογράφηκε από 197 χώρες εκείνη τη στιγμή, το 1985. Όχι μετά ή οτιδήποτε, εκείνη τη στιγμή την υπέγραψαν 197 χώρες. Αυτή η συνθήκη της Βιέννης θέτει τα βασικά στοιχεία, τις βασικές γραμμές για τον περιορισμό ουσιών που μπορεί να απομειώσουν ή να βλάψουν το στρώμα του όζοντος. Γενικά ουσιών. Ωραία. Και έρχεται μετά, δύο χρόνια μετά, το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ για τις ουσίες αυτές. Πάλι το υπογράφουν εκείνη τη στιγμή το 87 χώρες και εκεί καθορίζεται μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη περιορισμή και η παρακολούθηση των CFCs, διότι ακόμα χρησιμοποιείται το φρέον, αλλά πλέον όχι σε σπρέι, κυρίως σε air conditioning σε ψυγεία, και οι περιορισμοί που θα έπρεπε να έχει η χρήση της ουσίας αυτής στην πηγή, δηλαδή στην παραγωγή της ουσίας, όχι μόνο στη χρήση, στην παραγωγή της ουσίας, αλλά και στην χρήση της ουσίας, και περιλάμβανε διατάξεις για σιγά σιγά την εξαφάνιση της χρήσης της ουσίας αυτής. Και θα σας δείξω τελευταία, γιατί εντάξει, να είμαστε και λίγο αληθινοί, στον όρο ακαδημαϊκός. Θα σας δείξω αυτά που βλέπετε εδώ, είναι τα δύο άρθρα που δημοσιεύθηκαν. Στα αριστερά βλέπετε το αρχικό άρθρο που είναι Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes, Chlorine Atom Catalyzed Destruction of Ozone, δηλαδή πώς τα CFCs αντιδρούν με τα τρία άτομα του οξυγόνου που αποτελούν το όζον και παράγουν χλωρίνη επί της ουσίας σε αέριο, δηλαδή αέριο χλωρίου. Και δίπλα βλέπετε την εμπειρική ανάλυση που κάνανε οι ερευνητές βάσει της προηγούμενης χημικής ανάλυσης το 1974. Οι ερευνητές μετά κάνανε την εμπειρική ανάλυση 10 χρόνια μετά το 1985 για τις απώλειες του στρώματος του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, σύμφωνα με τα νούμερα, και την οποία μετά στείλανε πακέτο στην NASA για να επιβεβαιώσει με δορυφορικά δεδομένα ότι αυτό όντως είχε γίνει. Γιατί το κάναμε αυτό σαν παράδειγμα? Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα άμεσης και σχεδόν καθολικής συνεργασίας κρατών ανά τον κόσμο και μάλιστα εκτός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών, λόγω του μεγάλου κινδύνου. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό το πετυχημένο παράδειγμα δεν είναι για κάποιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δεν είναι για κάποιο ιδεχθές έγκλημα, είναι για το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος. Και συγκεκριμένα, διότι η καταστροφή του στρώματος του όζοντος απειλούσε κυριολεκτικά όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Οπότε είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα προστασίας, ίσως της αποτελεσματικότερης και καθολικότερης προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο σύντομης που έχει υπάρξει ποτέ. Εν υπείο φθαλμού. Και έχει εφαρμοστεί πάρα πολύ.
Τώρα, μπορείτε να σκεφτείτε διάφορους παράγοντες για τους οποίους συνέβη. Εγώ νομίζω ο κύριος ήταν η επί της ουσίας, δεν μιλάω για κλιματική αλλαγή μόνο, εδώ μιλάω για επί της ουσίας αντικειμενική επίγουσα φύση του προβλήματος. Άμεση. Δηλαδή, φαινόταν η τρύπα του όζοντος, κυριολεκτικά. Οπότε, ίσως αυτό οδήγησε. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι δυστυχώς, αλλά πάντως είναι θετικό ότι τουλάχιστον έμπροσθεν ενός τέτοιου άμεσου κινδύνου, εν τέλει μπόρεσε και υπήρξε άμεση συμφωνία και σχεδόν καθολική όλων των κρατών και εφαρμόστηκε. Και με αυτή την αισιόδοξη νότα θα σας αφήσω. Ελπίζω να σας δω, όσους έρθει από εσάς, την επόμενη Τετάρτη θα μιλήσουμε για την μία μελέτη περίπτωση που μας έχει μείνει εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο αυτή τη φορά διεθνούς καθεστώτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι για τις φιλετικές διακρίσεις της ΗΠΑ και θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά στο καθεστώς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μιλώντας την επόμενη και τη μεθεπόμενη φορά κυρίως για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ.